Είδαμε πως εξελίσσεται η επικαιρότητα και αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι. Και πριν καλωσορίσουμε τον κύριο Χρυσανθίδη, ο οποίος είναι και ο σημερινός μας καλεσμένος, να δώσουμε το λόγο στον δικηγόρο, τον κύριο Γιάντσιο, ο οποίος σήμερα βρέθηκε στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας προκειμένου να καταθέσει ένα αίτημα καταγγελία. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Γιάντσιο, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι. Καλά, μια χαρά, όλα καλά. Μιλήστε μας για αυτό το αίτημα καταγγελία. Τι ακριβώς αφορά? Είναι συνέχιση. Δεν είναι, είναι συνέχιση του μηνύματος της καταγγελίας. Έχει γίνει η καταγγελία στις 12 Ιανουαρίου. Mm. Έχει να κάνει με το στρατόπεδο της Βρονίας που πάρθηκαν τόνοι σίδερα από εκεί που ανήκουν στο ελληνικό κράτος και σήμερα ζητήσαμε από τις αρμόδιες υπηρεσίες ένα απλό πράγμα. Αν τα έχει ο στρατός όπως λένε, να μας τα βγάλει, να τα δείξει, γιατί δεν είναι δικά του αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ναι. Ζητούμε λοιπόν να εμφανιστούν αυτά τα σίδερα, γιατί εμείς ξέρουμε ότι πολλά δεν υπάρχουν πλέον. Έχουν εξαφανιστεί σε εδώ και εκεί. Ζητούμε λοιπόν άμεσα να εμφανιστούν δημόσια περιουσία που έχει να κάνει με αυτά τα, με τους τόνους τα σίδερα. Διότι αν δεν εμφανιστούν, τότε είναι δουλειά του εισαγγελέα για τις περαιτέρω εξελίξεις. Περιμένετε, πριν πάμε στον εισαγγελέα και τον απασχολήσουμε με ένα ακόμα θέμα, το οποίο είναι πάρα πολύ απλό. Θα έπρεπε να ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία ή θα μπορούσατε να πάτε στο συγκεκριμένο στρατόπεδο, όπου φαντάζομαι με εντολή διοικητή έγινε η όλη η ιστορία αυτή, και να σας πει ο τέλος πάντων ο διοικητής ότι ξέρετε τα σίδερα, να, είναι αυτά. Εμείς θα τα χρησιμοποιήσουμε για την τάδε δουλειά, λέω εγώ τώρα. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό, να μας πείτε για αυτή τη δουλειά, γιατί απλούστατα όταν πήγανε και τα κόψανε και τα πήρανε, δεν είχαν τις απαραίτητες άδειες. Γι' αυτό και η υπόθεση εκκρεμεί με ένα αίτημα που έκαναν μεταγενέστερα της κοπής και το έστειλαν στο Υπουργείο, τόσο σε πολιτική υγιή σερών, και από εδώ το στείλαν στο Υπουργείο, γιατί τους είπαν ότι εμείς δεν σας δίνουμε άδεια, αν το δώσει το επιτρέψει το Υπουργείο, έχει καλώς. Γιατί αυτά έγιναν μεταγενέστερα, προσέξτε, κόπηκαν και μετά έγιναν από την καταγγελία και μετά αναγκάστηκαν να κάνουν το αίτημα. Γνωρίζαν ότι δεν έπρεπε να το κάνουν. Τότε δεν το έκαναν, κύριε Γιάντσικη, και δύο στρατός. Αυτό το τώρα δεν ερμηνεύεται. Γι' αυτό σήμερα ζητούμε να βγουν τα σίδερα να τα δείξουν, να τα αναλάβει το ελληνικό κράτος στο οποίο ανήκουν. Κύριε Γιάντσικη, τα σίδερα δεν είναι καρφίτσες. Μιλάμε για σιδερόβεργες, αυτές που χρησιμοποιούνται για να είναι οι ράγες των τρένων. Ναι, ακριβώς. Επομένως δεν είναι μικρή ποσότητα και κοστίζει και πάρα πολύ ακριβά. Άρα δεν είναι καρφίτσες για να κρυφτούν κάπου ή να μεταφερθούν εύκολα. Εμείς μερικά είδαμε σε ιδιώτες. Υπάρχουν άνθρωποι. Ναι. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι έχουν δει ότι μερικά βρίσκονται στους ιδιώτες χωρίς να μπορούμε να βάλουμε το χέρι στο Ευαγγέλιο για αυτή την υπόθεση. Έτσι, εικάζουμε ότι είναι από εκεί, γιατί τα γνωρίζουν οι άνθρωποι. Καλά, τώρα τέτοιου είδους σίδερα δεν κυκλοφορούν στην αγορά, πρέπει να πω. Δεν τα βρίσκει ο καθένας στο σιδερά του χωριού του. Δεν μου λένε, κύριε Μωραήτη, αυτοί που πήγαν και τα πήραν. Πώς πήγαν και τα πήραν ο Χρυσάδε, και δεύτερον, να εμφανιστούν. Αυτά πρόκειται για δημόσια περιουσία. Με άδεια πήγανε, κύριε Γιάντσιο. Δώσει ο διοικητής άδεια. Αυτή είναι η αστυνομία, έτσι που μας είπε ο πρόεδρος ο Κίτας. Έτσι όπως τα λέτε, μόνο που δεν είχε την αρμοδιότητα, γιατί δεν τους ανήκε, δεν ανήκε το στρατόπεδο στο στρατό. Μήπως δεν το ήξερε ο διοικητής αυτό? Τι λέτε, κύριε Μωρέτη, φυσικά και το γνώριζα. Αν το γνωρίζει ο διοικητής, μιλάμε για μια καραμπινάτη παρανομία. Κύριε Μωρέτη, δεν το γνωρίζουν οι απλοί πολίτες της Βυρώνης. Ότι δεν είναι του στρατού. Ναι. Αν πάτε και ρωτήσετε στη Βρόνια, όποιον θα ρωτήσετε, θα σας πει αυτό δεν ανήκει στο στρατό, ανήκει στην πολιτική γη. Έτσι. Κύριε Γιάντσιο, είναι πολύ βασικό. Θέλουμε να εμφανιστούν αυτοί οι τόνοι σίδρα. Ναι, εγώ αν μιλάω για μια καραμπινάτη παρανομία, το στηρίζω στο γεγονός ότι καταρχάς τα σίδερα λέτε δεν είναι δικά του. Δεν είναι του στρατού δηλαδή. Επομένως έπρεπε να πάρουν μια άδεια. Από την άλλη, δόθηκε μια άδεια από έναν διοικητή για να πάνε να κόψουν τα σίδερα. Το σημαντικό της ιστορίας είναι όμως ότι αν δεν γινόταν αυτή η καταγγελία, δηλαδή αν δεν τους βλέπαν κάποιοι κάτοικοι για να πούνε ρε παιδιά που πάνε τα σίδερα αυτά. Ούτε γάτα ούτε ζημιά. Δεν θα άνοιγε ρουθούνι ακριβώς και σίδερα τα οποία από ό,τι μας είπε τουλάχιστον ο πρόεδρος είναι αξίας πάνω από 80.000. Κάπου θα μεταφέρονταν, κάπου θα πήγαιναν, κάτι θα γινότανε. Υπολογίστε 7 με 8 μέτρα, 106 ράγες τρένου, σύν τα πάνω τα υποστηλώματα, γιατί ήταν ένα υπόσχημα που ήταν πάνω από 100 και μέτρα. Άρα μπαίνανε τα άρματα
τα άρματα της, της ύλης, δηλαδή πάρα πολλά άρματα, ήταν ένα μεγάλο πράγμα. Άρα μπορώ να κάνω λόγο, δηλαδή τώρα επικαλούμε την δικηγορική σας ιδιότητα, μπορώ να κάνω λόγο για κάτι περίεργο, καθώς αν δεν υπήρχε αυτή η καταγγελία τους κατοίκους, αυτά τα σίδερα θα χρησιμοποιούνται και δεν θα ανιγερουθούν και δεν θα το ξέρει κανένας. Μα κοιτάξτε κύριε Μουρέτη, αν ο Σεβατός είναι στο απειρό αμυλτό. Ίσα-ίσα, εκεί υπάρχει και ιδιαίτερη τυπικότητα, αλλά αν υπάρχει αυτή η ευχέρεια, ο καθένας να μπαίνει σε ένα στρατόπεδο και να παίρνει ό,τι του αρέσει, πάω κι εγώ αύριο το πρωί... Αν ήταν δικά τους, τους προκαλώ να βγάλουν τα τιμολόγια πώλησης. Ναι. Μπορώ όμως κι εγώ αύριο... Πού πήγαν αυτά τα σίδερα. Κάπου θα πήγαν, δεν είναι εύκολο τώρα να κρυφτούν, Ή θα βγουν τιμολόγια πώλησης, αυτός που τα έδωσε, ή να τα εμφανίσουν. Άλλος... Είναι παράνομη και καταχρηστική πράξη. Και εγώ σας λέω ότι με περιμένει η βιοχάλκο αύριο το πρωί, αν έχω έστω και μία ράγα να πάω για να τη δώσω. Και θα πληρωθώ επί τόπου. Μπορώ να το κάνω εγώ αυτό όμως. Να πάω να βρω ένα στρατόπεδο, να κάνω αυτή τη δουλειά και να τα πάρω στη συνέχεια στη βιοχάλκο και να πάρω τα λεφτά και ούτε γάτο ούτε ζημιά. Άλλοι μπορεί να τα βάψανε, θα ήθελα να τα μετατρέψουν. Χίλια δυο μπορεί να έχονται εκεί. Μάλιστα. Το ερωτηματικό μπαίνει σε εμάς, εγγράφως μπήκε το ερώτημα. Ναι, γράφεις, αλλά πέρασε ένας μήνας τώρα κύριε Γιάννης και υποπαιδευόμαστε τώρα... Αυτό δεν με... εμφανίζουν, τι να κάνουμε κύριε Βαλαϊκή. Ναι όμως, μετά λέμε γραφειοκρατία. Τώρα για ένα ζήτημα που θα μπορούσε να δοθεί στο πεντάλεπτο η απάντηση, καθόμαστε και παιδευόμαστε, ωραία, αν τα χρειάζεται ο στρατός, να τα πάρει ο στρατός, δεν έχει κανείς αντίρρηση και τελειώνει η ιστορία. Αυτό το κρυφτούλι γυρογυρώνει... Αυτό θα το αποφασίσει το ελληνικό κράτος. Ας το αποφασίσει τώρα και δεν θα βοηθήσουμε το στρατό να κάνει υπόσχεση. Πάντως τη στιγμή που τα κόψανε δεν είχαν τις απαιτούμενες άδειες από το Υπουργείο ή από την Υπουργική Υγιεινών. Κατόπιν έγινε η αίτηση να τους δοθεί, η οποία μέχρι σήμερα δεν δόθηκε. Κύριε Γιάννη, σημαίνεται λίγο στη γραμμή, είναι ο κύριος Ρήγας, ο πολίτης ο οποίος θέλει να παρέμβει. Ναι, κύριε Ρήγα, όσο δυνατόν πιο γρήγορα για να περάσουμε και στον κύριο Χρυσαρδίδη. Ναι, χαίρετε. Γεια σας. Κυρία Μωραϊτό, ναι. Έχω κάνει 22 και μισό μήνες, 68, 69, 71 πολίτικα φαντάρος, ναι. Από το στρατόπεδο 602, το 19ο, το 19 σύνταγμα. Έχω πάει μετά πολλά χρόνια και το είδα. Άμα δείτε τι καταστροφές κάνανε, κάνανε τα μαγειρία, κάνανε τον λόγο δημιουργίες, τα πάντα. Τη μονάδα και υποπηρετούσα, τα είδα και έκλαπτα. Μιλάμε για δάκρυα στα μάτια. Που σημαίνει ότι ο καθένας παίρνει ότι μέσα και παίρνει ό,τι το θέλει. Λόγο που υπηρετούσα φαντάρος, τον είχανε στάβλο για τα πρόβατα. Τα είδατε κυρία Μωράιτε τι γίνεται εκεί. Εγώ έναν ενδιαφέρει, έναν ενδιαφέρει να μάθω. Εγώ αύριο το πρωί μπορώ να πάω. Το δικαιτήριο τον κάνω σκοπιδότοπο. Ναι. Βάλα τα μαντριά. Βάλανε τα πρόβατά τους, βάλανε τα γελάδια τους, οι Βερονιώτες, οι Πετρισσόντες, οτιδήποτε. Τα μαγειρία τα καταστρέψανε. Ο κύριος Ρήμανης μπορεί να μας πει αν θυμάται αυτό το υπόστηγο. Το θυμάμαι κύριε, πού είχατε. Το θυμάμαι, εμένα να πεις το θυμάμαι. Ένα παιδί από το Καρπινίστη, εκεί που λέτε αυτοκτόνησε. Δεν θυμάμαι εγώ τώρα. Σας ευχαριστώ κύριε Ρήγα, σας ευχαριστώ πολύ. Μιλάμε για καταστροφές μεγάλες. Ωραία, να πάμε να πάρουμε κι εμείς κάτι. Για καταστροφές, αν κάνετε ένα ρεπορτάζ, να δείτε το τι γίνεται και μέσα. Εγώ θα πάρω τον κύριο Χρυσαρδίδη. Ποιος έδωσε την τάση να πούν τα πρόβατα, να πούν αγελάδες, τα πάντα όλα. Ωραία, σας ευχαριστώ. Μην με διακόπτε λιγάκι, μην με διακόπτε. Δούλεψα η μέρα φαντάρος γύρω και βάψα την εκκλησία. Το μόνο που συγχαίρω τους Βερονιώτες, που κάνα σερβατόπλεγα 15 μέτρα ύψος και προστατεύσαν την εκκλησία. 15 μέτρα ύψος. Ναι, σου λέω ένα παράδειγμα έτσι. Το μόνο που καταφέρανε ήταν να προστατεύσουν την εκκλησία. Με 15 μέτρα ύψος σερβατόπλεγα. Όχι τόσο πολλά, σου λέω ένα παράδειγμα. Εντάξει. Να μην πούν πρόβατα, να μην πούν γυλάδια, να μην πούν τίποτα. Ωραία. Μπράβο στους Βερονιώτες για την εκκλησία. Αλλά για τα άλλα πράγμα. Τους κατηγορώ όλους. Όσοι μπήκαν και κάναν τις καταστροφές. Ωραία, σας ευχαριστώ. Το μόνο πράγμα που διασώθηκε με τη γυναίκα μου, πήγα με τη γυναίκα μου και έκλαψα, γιατί τρεις μέρες, πέντε μέρες θα απολυθώ, έφαγα δυο μέρες φυλακή και με πήγα στο πειθαρχείο. Το πειθαρχείο... Ωραία, μην το πιάσουμε τόσο παλιά τώρα, να χαρείτε. Λοιπόν, κύριε Ρήγα, σας ευχαριστώ. Κύριε Γιάννης, και περιμένουμε πότε θα σας απαντήσουνε.
Εμείς θα τους επιμένουμε πάρα πολύ. Τι να επιμένετε, κύριε Γιάννη, θα σας απαντήσουν. Την απάντηση, να βρεθούν τα σίδερα. Τα σίδερα, κοιτάξτε. Τι μάθουν με τα σίδερα. Δημόσια περιουσία, κυρία Μωραήτη, δεν θα γίνεται λαϊλασία. Όπου μπορούμε θα το σταματήσουμε. Κύριε Γιάννη, θέλετε να σας βρω σήμερα τα σίδερα, τουλάχιστον ποσότητα αυτών. Αυτό θα ήταν μεγάλη βοήθεια, κύριε Μωραήτη, όμως το κάνετε και εμείς μπορούμε να γνωρίζουμε. Πώς αλλά θέλουμε να γίνει νόμιμα όλα αυτά. Ανόμιμα. Ναι. Ναι, νόμιμα θα γίνει. Όχι, θέλω να πω, φυσικά θα γίνω, εννοώ. Δεν μπορώ εγώ δηλαδή να σταθώ σε ένα δημόσιο δρόμο με την κάμερά μου και να τραβάω το τοπίο. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Μπορείτε. Έχετε. Άμα μέσω τοπίο έχει και τα σίδερα, φταίω εγώ. Όχι βέβαια, έχετε δίκιο στον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Γιάννησια μου. Ευχαριστώ. Ποσότητα λοιπόν σιδήρου, των σιδήρων αυτών βρέθηκε. Το έχουμε. Πάμε γάλα να βρούμε. Καλώς ήρθατε κύριε Χρυσανθήρη. Καλώς ήρθατε κύριε. Πάμε μια βόλτα μέχρι τη Βηρόνια, μπας και βρούμε και εμείς τίποτα να πάρουμε. Δυστυχώς, ένα κούφωμα, ένα κάτι. Όπως είναι η κατάσταση στην Ελλάδα. Τα φαινόμενα αυτά δεν μπορούμε να πούμε. Τι είναι η κατάσταση στην Ελλάδα. Μια χαρά είναι η κατάσταση στην Ελλάδα. Σεβασμό δεν υπάρχει. Σας πω εγώ, στρατόπεδα στο εξωτερικό που είναι ξεχασμένα από τους πάντες και τα πάντα και δεν τα πειράζει κανείς και τα σέβονται. Εμείς τα κάναμε τι είπε, μπουστάσια. Βάλαμε πρόβατα μέσα. Να βάλουμε και πρόβατα μέσα. Δεν υπάρχει ο έλεγχος, δεν λειτουργεί το κράτος. Επόμενο είναι να δούμε το φαινόμενο. Ναι, αλλά εδώ μου μιλάει τώρα για σίδερα τα οποία είναι από αυτά, ξέρετε, με τις ράγες. Τα πάρα πολύ μεγάλα, τα πάρα πολύ βαριά. Μα είναι δυνατόν να μην υπάρχουν κάπου. Και το συζητάμε τώρα δύο εβδομάδες και να μην βγαίνει κάποιος να μας πει ρε παιδιά τα σίδερα είναι εκεί. Μα ξέρω δεν είναι εδώ, δεν ξέρουν κάτι του χωριού. Τότε γιατί δεν το λέμε, τι κρυφό είναι. Τώρα μήπως πρέπει να πάρουμε, ξέρω εγώ, τη Βιοχάλκο να δούμε αν πήγαν να τα λιώσουν εκεί. Μήπως είναι σε άλλο χωριό και δεν είναι εκεί που τραβήξαμε εμείς το τοπίο. Πώς πάτε στο Δήμο, τι κάνετε. Καλά είμαστε, δόξα τον Θεό. Από υγεία είμαστε καλά. Καλά, από υγεία, ναι, το εύχομαι για όλα. Τα υπόλοιπα, το πώς αντιπολιτευόμαστε και πώς λειτουργούμε στο Δήμο, θα μας τα πείτε εσείς που μας παρακολουθείτε. Πάντως, εγώ χθες που φιλοξένησα εδώ τον κύριο Δήμο, τον Γιάννη, τον πρώην πρόεδρο της ΚΕΤΗΣ, τις αιχμές του τις έριξε για την παράταξη Φωτιάδη. Ότι. Και για τον κύριο Μιλίδη, βέβαια. Ότι ενώ ήταν λαλίστα τη λέει όλη επί δικής του Προεδρίας, σήμερα δεν μιλάει κανένας για την ΚΕΤΗΣ και μου έφερε εδώ ένα πακετάκι που λέτε με απευθείας αναθέσεις. Και λέει γιατί, ας πούμε, σε δύο μήνες τόσες. Κύριε Μωραήτη, εμείς συνεχίζουμε να είμαστε λαλίστατοι όπως πρέπει να είμαστε και παρεμβαίνουμε όταν πρέπει να παρεμβούμε. Να παρέμβουμε. Ασκούμε τον έλεγχο αυτό που μας λένε ο εθνικός λαός, αλλά πιστεύω και τουλάχιστον αυτό πράττω το τελευταίο διάστημα μπορεί στον κόσμο ο κόσμος να θέλει. Μάλλον τα μέσα να θέλουν αντιπαραθέσεις έντονες να πηγαίνουν στα κόκκινα, όμως ο κόσμος με τα προβλήματα τα οποία έχει νομίζει ότι θέλει μία άλλη αντιπολίτευση η οποία να είναι πιο συνειδητική και πιο εξαρτάται από τη συμπολίτευση. Τώρα για τον κύριο Δήμο, για να πάμε στο θέμα για την κερδίση μου. Για την κερδίση και τις απευθείες αναθέσεις. Αυτό μου κατήγγειλε χθες. Καταρχήν, κυρία Μωραήτη, αυτό με τις απευθείες αναθέσεις πρέπει κάποια στιγμή να το καταλάβουμε προσωπικά. Προσωπικά ομιλών δεν είναι αντίον των απευθείας αναθέσεων. Ο νομοθέτης ήταν σοφός που έβαλε τις απευθείας αναθέσεις, διότι αλλιώς κι εγώ ως υπηρεσιακός δεν θα μπορούσα να λειτουργήσω η υπηρεσία. Άρα. Το θέμα είναι το εργαλείο αυτό, το πώς το χρησιμοποιεί ο καθένας. Εάν το χρησιμοποιεί με τέτοιο τρόπο που να μην προκαλεί, νομίζω είναι ό,τι το καλύτερο και για την υπηρεσία, αλλά και για τον πολίτη. Δυστυχώς όμως, τα τελευταία χρόνια έχουμε φτάσει σε έναν. Σε μια τέτοια χρήση της νομολογίας αυτής που πραγματικά ο κόσμος μας έχει απαξιώσει. Νόμιμα δεν θέλει να πάντα, πει για πολύ νόμιμα πάντα. Η απευθείας αναθέσεις είναι μια νόμιμη. Μέχρι 5.000 είναι σήμερα. Όχι, είναι μέχρι 15.000, θα πάει τώρα μέχρι 20 μαζί με ΦΠΑ. Για προμήθειες και για παροχή υπηρεσιών είναι 20 συν ΦΠΑ. Για παροχή υπηρεσιών. Κοιτάξτε, όταν ο νομοθέτης έβαλε τις απευθείας αναθέσεις για να μπορεί να λειτουργήσει σε κάποιες των περιπτώσεων η υπηρεσία εύκολα και γρήγορα να λύσει προβλήματα. Κατανοητό. Δεν είναι κακό το να κάνουμε απευθείας αναθέσεις. Και δίνει το δικαίωμα μάλιστα, αλλά όμως δεν το ερμηνεύει για να το καταλάβει ο κόσμος. Δίνει τη δυνατότητα δηλαδή στον εκάστοτε δήμαρχο ή πρόεδρο να πει κυρία Μωραήτη, ελάτε κάντε αυτό. Δεν μιλάει μέσα ούτε για προσφορές, ούτε για πρόσκληση ενδιαφέροντος.
Αυτές είναι άλλες διαδικασίες. Ναι, αλλά όταν ξέρεις όμως κάτι από τον Οκτώβριο και τη δουλειά πρέπει να την κάνεις από τον Φεβρουάριο, δεν έχετε το περιθώριο να κάνετε έστω και ένα πρόχειρο διαγωνισμό για να μην το πάρει φίλη σας η Μωραΐτη, αλλά να το πάρει κάποιος με αξιοκρατία. Θα σας πω για να τελειώσω. Ναι. Υπάρχουν ποσά τα οποία είναι πολύ μικρά και τα οποία πρέπει να λειτουργήσουν το χιλιάρικο, στα 500 ευρώ κλπ. Υπάρχουν κάποια ποσά τα οποία είναι 2 και 3 χιλιάδες και πρέπει πραγματικά η υπηρεσία, η υπηρεσία να λειτουργήσει με ευθεία ανάδεση. Εκεί εξαρτάται τον εκάστοτε δήμαρχο ή πρόεδρο, γιατί μιλάμε για δημάρχο ή πρόεδρο ή αντιδημάρχο, που θα μοιράσει τα χρήματα αυτά. Εάν τα χρήματα αυτά, δηλαδή, π.χ. να σου πω ένα παράδειγμα, θέλουμε γραφική ύλη. Εάν πάρουμε από 3 ευρώ γραφική ύλη από ένα χιλιάρικο, δεν θα μιλήσει κανένας. Αν πάμε όμως από έναν και πάρουμε, τότε είναι εύλογο να δημιουργούν τα προβλήματα αυτά και να ακούγονται αυτά για τις απευθείας αναθέσεις. Άρα λοιπόν η σωστή διαχείριση των απευθείας αναθέσεων είναι το καλύτερο εργαλείο για μια υπηρεσία για να μπορέσει να λειτουργήσει. Απευθείας αναθέσεις, ναι λοιπόν, μου λέτε, αλλά μοίρασμα της δουλειάς. Αυτό έχουμε πει και ως παράταξη εμείς και ως προσωπικά και στην Οικονομική Επιτροπή, όταν έχουν τα θέματα, είπαμε μοίρασμα. Εκεί που χρειάζεται να γίνει απευθείας ανάθεση, να γίνεται βεβαίως, αλλά να γίνεται και με μια έρευνα αγοράς, ας το πούμε, έστω και προφορική έρευνα αγοράς, διότι τελείως πάνε σε διαγωνισμούς, αλλιώς πάνε με προσφορές κτλ. Μία και να μοιράζεται ανάλογα στους ερέους επαγγελματίες ή επιχειρηματίες οι οποίοι τόσο πολύ έχουν ανάγκη και όχι να πηγαίνουμε συνεχώς στα ίδια πρόσωπα. Κύριε Χρυσανθίδη, η δική σας παράταξη είναι ενήμερη για αυτές τις απευθείας αναθέσεις που είπε χθες ο κύριος Δήμος στην ΚΕΔΙΣ. Κοιτάξτε, παρότι ήταν επιλογή του κυρίου Αγγελίδη και κάποιων συμβούλων, όχι όλων των συμβούλων, γιατί δεν πρέπει να δικούμε κάποιους ανθρώπους, και σας είπα ότι η επιλογή μου είναι να μην πάω στα κόκκινα και να μην έχω σε αντιπαραθέσεις όπως παλαιότερα, γιατί νομίζω σήμερα, όπως είναι η όλη κατάσταση στην Ελλάδα, ο κόσμος έχει τόσα προβλήματα που θέλει να ακούει πράγματα ουσίες και να λύνει τα προβλήματά του. Ναι. Ο κύριος Αγγελίδης, με επιλογή του και ένας πολιτικός, ένας πραγματικά που θέλει να είναι πολιτικός, και θέλει να βοηθήσει τον Δήμο, δεν έχει να φοβάται από τίποτα. Με επιλογή του δεν εκλέξαμε αντιπρόσωπο στην ΚΕΔΙΣ. Είναι από την αντιπολίτευση, εκλέχτηκε ο κ. Αναστασιάδης είναι στην από την αντιπολίτευση και από εμείς που είχαμε το 50%, διότι αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, άσχετα να είμαστε δεύτεροι, έστω και με ένα ψήφο να χάσεις είσαι δεύτερος. Έτσι είναι, το αναγνωρίζουμε αυτό, το πώς χάσαμε και χάσαμε είναι άλλη ιστορία, δεν θα την παραλαμβάνουμε. Λοιπόν, όμως είμαστε το 50%. Δεν είναι δυνατόν να μην συμμετέχουμε στην ΚΕΔΙΣ ή στη ΔΕΙΑΣ. Σε ΚΕΔΙΣ και στη ΔΕΙΑΣ δεν συμμετέχουμε με κόσμο μας. Παρόλα αυτό όμως, θα δώσω το ερώτημά σας, είμαστε απόλυτα ενήμεροι και παρακολουθούμε το τι ακριβώς γίνεται στην ΚΕΔΙΣ και σας πληροφορώ και επειδή και στην Ελλάδα καθιερώθηκε η διάβγεια, έχουμε τη δυνατότητα να τα βλέπουμε όλα. Λοιπόν, και είχα πει ότι εντός των ημερών θα επισκεφθούμε την ΚΕΔΙΣ για μια πλήρη ενημέρωση ως παράταξη μαζί με τον κύριο Φωτιάδη, διότι και εμένα αυτές τις αναθέσεις που παρακολουθώ μέσω ίντερνετ κάποιες μου φαίνονται περίεργες. Καταλάβατε, και για μένα είναι περίεργες, αλλά θα μιλήσω. Δεν τις δικαιολογείτε χάρη νοτελεξίας της επιχείρησης. Όχι, δεν είναι όλες. Είπα κάποιες είναι που φαίνονται και εμένα περίεργες. Ναι, αυτές τις περίεργες. Δεν τις δικαιολογείτε. Θα τις διερευνήσουμε, θα τα δούμε από κοντά και θα απαντήσουμε συγκεκριμένα. Γιατί πολλές φορές πιθανόν να υπάρχουν και κάποια έκτακτα περιστατικά, μιλώντας και με τους υπηρεσιακούς, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να μας πούν την πάση αλήθεια. Και αυτό κάνουν και στο Δήμο και στα νομικά πρόσωπα. Τουλάχιστον εγώ όλα αυτά τα χρόνια που είμαι, έχω μια πολύ καλή συνεργασία και πολύ καλή ενημέρωση από τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Τώρα, ο κύριος Δήμος. Είπατε για τον κύριο Δήμο ότι είναι μια δηλαδή. Πριν μου πάτε στον κύριο Δήμο, γιατί σκέφτηκα και την ιστοσελίδα. Σας κάνει εντύπωση που μια ιστοσελίδα μιας τέτοιας επιχείρησης, όπως η ΚΕΔΙΣ, που είναι μια μεγάλη επιχείρηση, θέλω να πω, δεν λειτουργεί? Θα έπρεπε να λειτουργεί, είναι αναγκαίο. Αυτό είναι στο γενικότερο πλαίσιο και θα σας πω στο εξής. Είναι στο γενικότερο πλαίσιο και για όλα αυτά ευθύνεται ο κύριος Αγγελίδης. Εγώ δεν θα βάλω ούτε με τον κύριο Ραμπότα, ούτε με κανέναν πρόεδρο νομικού προσώπου, ιδιαίτερα. Ο κύριος Αγγελίδης είναι ο δήμαρχος, αυτός που οργανώνει, συντονίζει το όλο αυτό πολιτικό προσωπικό το οποίο έχει. Ο κύριος Αγγελίδης δείχνει, προσέξτε, δείχνει με αυτό το όραμα το οποίο έχει βεβαίως. Τι όραμα έχει για την πόλη ο κύριος Αγγελίδης? Έχει κανένα όραμα? Υπήρχαν παλιότερα δήμαρχοι που είχαν όραμα. Και σας αναφέρω με τον
και δεν μπορεί να το φυγήσει κανένας τον κύριο Μητλιάγκα, ότι είχε όραμα για την πόλη του. Και πάμε στην Κηδής. Είναι ανεπίτρεπτο να μην λειτουργεί αυτή η επιχείρηση, να μην λειτουργεί η ιστοσελίδα της. Πρώτον, αλλά... Εγώ πάλι δεν μπορώ να ρίξω την ευθύνη ούτε στον κύριο Αγγελίδη ούτε στον κύριο Ραμπότα. Φαντάζομαι ότι αυτή η σελίδα είχε να τεθεί σε κάποιον υπάλληλο να την... Ποιος ελέγχει. Ποιος πρόεδρος των υπηρεσιών. Κάποιος να την παρακολουθεί, κάποιος να την δουλεύει, κάποιος να την αναδεικνύει, κάποιος να την αναδεικνύει. Υπάρχει πρόεδρος, υπάρχει διοικητικό σύμβουλο. Υπάρχει πρόεδρος, ο οποίος είναι πρόεδρος υπεύθυνος του προσωπικού. Ποιος ανάγεται τώρα, κύριος Ραμπότας. Η σελίδα δεν λειτουργεί. Πριν θα πω εγώ, σας είπα και προηγούμενα, να πω τι έκανε καλά ή τι δεν έκανε ο κύριος Ραμπότας, κάποια πράγματα θα πω. Δεν θέλω να μου πείτε για τον κύριο Ραμπότα, αλλά αν εγώ, δηλαδή αν εμένα μου ανέφερε κάτι ο κύριος Ελιόγλου σήμερα, που είναι το αφεντικό μου, άντε θα μάθουμε μια εβδομάδα, άντε δύο εβδομάδες, άντε ένα μήνα στη συνέχεια, φαντάζομαι ότι θα ακούγα τα εξαμάξεις, αν δεν τακτοποιούσα κάτι το οποίο ήταν και πολύτιμο για την επιχείρηση. Βλέπετε ιστοσελίδα δηλαδή. Μα δεν χρειάζεται να απαντήσω σε αυτό, είναι έτσι όπως τα λέτε. Αλλά σας είπα και πάλι ότι αυτός ο οποίος έχει την τελική ευθύνη και την όλη ευθύνη μάλλον, στο τέλος είναι ο πρόεδρος της Κηδής. Και μετά είναι όπως είπα πριν, πρώτα απ' όλα. Μας είπατε ότι εμείς δεν μιλούσαμε, ήμασταν αλίστατοι επί προεδρίας του κυρίου Δήμου, γιατί πάμε για την Κηδής. Ναι. Να βρούμε στην Κηδής. Ναι. Και το ξεκινήσαμε με την Κηδής. Ναι. Γιατί το Δήμο έχουμε αναφερθεί πολλές φορές, ας αναφερθούμε λίγο σήμερα και στην Κηδής. Ναι. Μια που επιλέξατε. Όχι, να μου κάνετε τέτοιες ερωτήσεις, εγώ είμαι διαθέσιμος να μου κάνετε όλες τις ερωτήσεις για όλο τον Δήμο, για όλο τον νομικά, δεν έχω κανένα πρόβλημα να απαντήσω και να απαντήσω ειλικρινέστατα και αυτά που γνωρίζω χωρίς λαϊκισμούς. Δεν ξαναπιάνω εγώ όμως, να ξέρετε με εσάς. Έχω πάρει, έχω... Νομίζω ότι τα έχουμε πει αυτά, τα έχουμε ξεκαθαρίσει. Άστε, γιατί έτσι, δεν ξέρω εγώ τι γίνεται. Είναι προς τιμή σας την Πέμπτη, γιατί... Όχι, 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 σήμερα. Πόσες φορές το είπατε, δημιουργήθηκαν άλλα θέματα, όχι προσωπικού και το ένα και το άλλο. Τέλος πάντων, η ιδέα είναι και αυτή μια πονεμένη ιστορία. Την είπαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, την αναλύσαμε στην εκπομπή σας. Τα στοιχεία υπάρχουν, όλα είναι εδώ, δεν χρειάζεται να επανερχόμαστε. Και αν θέλετε, θα επανέλθουμε σύντομα πάνω, θα επανέλθουμε, διότι δεν ως αντιπολίτευση είμαστε υποχρεωμένοι να ελέγχουμε και να ενημερώνουμε στο λαϊκό λαό. Έτσι. Πάμε στην Κηδής. Πάμε στην Κηδής, ναι. Μου είπατε ότι σας ανέφερε, εγώ δεν το άκουσα, ο κύριος Δήμου, ότι ήμασταν λαλίστατοι επί προεδρίας του και τώρα δεν είμαστε λαλίστατοι. Σας πληροφορώ ότι αυτά που συνέβησαν επί προεδρίας του κυρίου Δήμου δεν συνέβησαν επί άλλης προεδρίας. Ναι. Δώσαμε συνέντευξη τύπου ως παράταξη, εγώ ο κ. Φωτεινάδης και η κυρία Ηλιοπούλου, και είχαμε πει στην τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Κηδής και για τα οικονομικά αποτελέσματα του 2012 και θα έπρεπε ο κ. Αγγελίδης να μην τοποθετήσει ξανά δήμαρχο, πρόεδρο του κ. Δήμου. Αυτό έγινε 18/1/2013. Είναι καταγεγραμμένα και υπάρχουν γραμμένα. Προσέξτε, το 15η μέρα έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο ισολογισμός του 2012. Ήρθε το 2016 να εγκρίνουμε τον ισολογισμό του 2012. Δεν χρειάστηκε πολλή ώρα να το διαβάσεις. Εάν διαβάσετε τις σημειώσεις των ορκωτών, τις παρατηρήσεις, και οι οποίοι το είπαν και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, η επιχείρηση ήταν για κλείσιμο το 2012, κυρία Μωραΐτη. Αυτά είναι μαγνητοποιημένα, καταγεγραμμένα. Γιατί δεν την κλείσαμε λοιπόν την επιχείρηση? Λοιπόν, δεν την κλείσαμε τότε, εάν θυμάστε, διότι έλεγαν το αντίθετο, γι' αυτό ο κόσμος μας είχε απαξιώσει και ο κύριος Αγγελίδης και ο κύριος Δήμου, ότι όλα πάνε καλά. Και μέχρι 31/12 του 12 λέγανε θα έχουν κλείσει όλες οι οφειλές. Ναι. Τι κάναμε όμως για να τις σώσουμε, αν θυμάστε, είχε πωληθεί το υδροηλεκτρικό της Συνούσας. Ναι. Θυμάστε. Βεβαίως. Πήραμε από εκεί 200.000 ευρώ, τα οποία αυτά όταν πωλήθηκε ήταν καταγεγραμμένα σε κωδικό να χρησιμοποιηθούν για άλλες πηγές ενέργειας και τα δώσαμε στην Κηδής. Προς Θεού, κανένας δεν θέλει να κλείσει η Κηδής και κανένας δεν είναι εναντίον της Κηδής. Αυτή η επιχείρηση πρέπει να λειτουργήσει. Αλλά... Τότε λοιπόν να λειτουργήσει. Πώς θα λειτουργήσει όμως και με ποιον τρόπο θα λειτουργήσει. Διότι αποδείχθηκε ότι η όλη διαχείριση από τη Δημοτική Αρχή ήταν σε λάθος κατεύθυνση. Θα μου πείτε τώρα εσείς, και δεν ξέρω αν είστε πληροφορημένοι, πιθανόν το 15 κύριε Χρυσανθίδη ή το 16 να έχουν τακτοποιηθεί όλα αυτά και να παρουσιάσει και κέρδη.
Αυτό θα είναι φυσιολογικό. Δεν νομίζω, γιατί έχει κάποια ανοίγματα 200.000 μέσα. Δηλαδή που πρέπει να είναι γύρω σε 200.000 ανοίγματα. Ναι, αυτό μου είπε. Το 16. Δεν ξέρω, αλλά πιθανόν έχουν φορτωθεί όμως όλα στις προηγούμενες χρήσεις, γι' αυτό και το 13 και το 14 οι ισολογισμοί δεν θα είναι αυτοί που δεν πρέπει να είναι. Άρα λοιπόν, εμείς τότε μιλούσαμε για το κύριο Δήμο. Τότε μιλούσαμε για αναθέσεις και κατατμήσεις, τότε κατατμήσεις κατά κόρον. Άρα λοιπόν, εγώ δεν έχω τίποτα με τον κύριο Δήμο, με τον κάθε κύριο Δαπόστα, όμως και σήμερα γίνονται και θα είναι περίεργες. Και είπαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, και είπαμε να το πω αυτό, όταν απομακρύνανε τη διευθύνη, εκεί που ο κύριος Γάτσιος την πήγατε στα σκυλιά, έτσι εννοούσε κάτω στα ΚΕΚ, απομονωμένη, τότε ο κύριος Αγγελίδης, ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, είπε ότι ήταν λάθος επιλογή. Εγώ διαφωνούσα με την επιλογή αυτή, αλλά ήταν επιλογή του Προέδρου. Μα όταν είσαι δήμαρχος και ένα Πρόεδρο τον οποίο τον προτείνεις και τον διορίζεις εσύ, περισσότερα προγράμματα κάθε φορέας. Να πάμε στα προγράμματα. Να μου δώσετε ένα ερώτηση. Για πείτε μου σας παρακαλώ, σήμερα η Κερδής, σε τι προγράμματα είναι, τι προγράμματα έχει τελεί, τι προτάσεις έχει κάνει η Κερδής σήμερα, ποιος ο ρόλος της Κερδής, κυρία, σας απάντω το βοήθεια στο σπίτι, ενταγμένο πρόβλημα, ποιος ο ρόλος της Κερδής και το όραμα της Κερδής σε σχέση με τους με την περιφέρεια, έχει γίνει ποτέ μία μάζοξη, ένα κάλεσμα των περιφερειακών πολιτιστικών συλλόγων για να αποφασίσουν ή να ανταλλάξουν, να γίνει ανταλλαγή απόψεων για το πώς πρέπει να λειτουργήσουν και τι πρέπει να κάνουν σήμερα στην περιφέρεια η οποία τόσο πολύ βάλετε. Πώς, τώρα όχι. Στηρίζει απεναντίας όμως. Δευτέρα, αποκριές. Ξέξτε, τα κουρούμα, τώρα δίνουν 5 κουρούρια και αυτά. Νομίζω αυτά δεν χρειάζεται να αναφέρουμε. Όταν μιλάμε για όραμα, μιλάμε κάτι το διαφορετικό. Δεν έχουμε λεφτά σήμερα. Α, προσέξτε τώρα. Δεν έχουν λεφτά. Είναι η καραμέλα την οποία έχουμε. Τα κλαμπ μία, κυρία Μωραΐτη. Στην Κερδής είναι και αυτά. Είναι στην Κερδής. Ξέρετε πώς στεγαζόταν. Σε ένα μαγαζάκι. Όχι, στο νομαρχείο, στο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο. Στο... Α, και λοιπόν. Ναι. Ξέρετε ναι, που πήγανε. Ναι. Κάτω. Πήγανε κάτω. Πώς πήγανε κάτω, ξέρετε, έγινε καμία ολοκληρωμένη μελέτη. Να πάμε για τις αναθέσεις, εδώ θα σας πω. Και εδώ θα δημιουργηθεί θέμα. Δεν έγινε καμία ολοκληρωμένη μελέτη για την εγκατάσταση των ΚΔΑΠ απέναντίας. Έγιναν απευθείας αναθεσούλες. Όπα. Εκεί δεν είχαμε σχεδόν ένα έτοιμο κτίριο που ήθελε κάτι το ψηλά. Το κτίριο αυτό δεν είχε ψηλά. Εγώ σας πληροφορώ ότι οι αναθεσούλες έχουν φτάσει το ποσό, το όριο των απευθείας αναθέσεων που είναι 20.000. Θα το δω όμως αυτό εντός της επόμενης. Εκεί δεν είχαμε ένα έτοιμο κτίριο. Βεβαίως. Ωραία. Καλώς κάναμε λοιπόν και φύγαμε από το παλιό. Δεν διαφωνώ με αυτό. Έτσι κάναμε. Σωστά. Λίγο τις σωληνώσεις είδαμε υδραυλικά, έχω την εντύπωση. Ένα τσιμεντάκι ρίξαμε έξω, μια περίφραξη κάναμε. Του σωληπώσαμε λίγο. Θέλετε να πάμε μαζί για να δούμε πόσα είναι αυτά τα χρήματα. Τα ξέρω, αυτά γινόταν. Χθες σας λέω. Ορίστε. 2.000 κοντά, 1.500, 2.000 είναι το τσιμέντο που έριξαν λέει στην αυλή. Κάποιες χιλιάδες είναι η περίφραξη.
Ναι. Κυρία Μωραήτη, κάτι υδραυλικά και δεν ξέρω τι κάνουμε μέσα. Μια τόσο σημαντική. Ναι, αλλά αυτά πρέπει να γίνει γρήγορα. Άρα καλώς οι απευθείας αναθέσεις. Με συγχωρείς. Κάτι λέτε τώρα εσείς και δεν το καταλαβαίνω. Ξέρεις, όταν διοικείς, προγραμματίζεις. Όταν διοικείς, προγραμματίζεις. Έτσι. Ο Παπκά έφυγε από εκεί, από το νοσοκομείο που ήταν, το παλιό νοσοκομείο, και πήγε στο κτίριο της Νιάς πόσους μήνες πριν. Ήξεραν ότι πρέπει να μεταφερθούν εκεί. Άρα λοιπόν, το ορθό ήταν να κάνουν έναν πρόχειρο διαγωνισμό, να ωφεληθεί και η... να κάνουν μια μελέτη, ωραία, τι θέλουν να κάνουν. Να κάνουν έναν πρόχειρο διαγωνισμό για τα χρήματα αυτά, στο οποίο πρόχειρο διαγωνισμό σημαίνει και έκπτωση, σημαίνει και όφελος. Έτσι. Και όχι 5 ή 10 αναθέσεις, δεν ξέρω πόσες είναι, αλλά έχω πληροφορηθεί ότι είναι αρκετές. Και το ποσό είναι αρκετά σημαντικό και θα σου το πω την επόμενη φορά, γιατί θέλω να μιλάω με στοιχεία συγκεκριμένα και δεν είναι 2 και 5 χιλιάδες. Να το ξέρετε αυτό και είμαι σίγουρος για αυτό που σας το λέω. Άρα λοιπόν, εκεί έπρεπε να, έτσι έπρεπε να λειτουργήσει ο πρόεδρος της Κερδής στο κομμάτι αυτό. Δεν σημαίνει ότι γρήγορα έγινε κάτι πλήγορα, κάτι ξαφνικό, όχι κάνουν μια απευθείας ανάθεση. Γιατί δεν λειτουργήσε έτσι, λέτε? Βιαζότανε? Μόνο αυτό μου έρχεται στο μυαλό να σας πω. Κοιτάξτε, εσάς μπορεί να σας έχετε μόνο αυτό στο μυαλό. Εμάς, επειδή ασχολούμαστε με τα πολιτικά αρκετά χρόνια και έχουμε διατελέσει και υπηρεσιακή και γνωρίζουμε αρκετά πράγματα, δεν είναι μόνο αυτό. Πιθανόν να είναι και κάποιες εξυπηρετησούλες τις οποίες είχαμε δεσμευτεί προεκλογικά να κάνουμε σε κάποιους δικούς μας ανθρώπους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που μου λέτε. Και παράλληλα ακούω και ένα ερώτημα τηλεθέτη, το οποίο θεωρώ στημένο όμως. Γιατί κάθε φορά που έχω κάποιον και μιλάω για την Κερδής, αυτά τα ερωτήματα μου βάζετε, αγαπημένα μου τηλεθέτη. Πόσα παίρνει η διευθύντρια και αν θα γίνει απολογισμός για την πολιτεία των ευχών. Καταρχάς σας λέω ότι δεν είμαστε εφορία, επομένως δεν με αφορά πόσα παίρνει η διευθύντρια, καλά είναι η γυναίκα να τα παίρνει. Νομίμως τα παίρνει στο δημόσιο είναι. Και για την πολιτεία των ευχών είπε ότι. Να αναρωτήσουμε και τον κύριο Χρυσανθίδη. 40.000 η πολιτεία των ευχών στοιχείων. Πήρατε έγγραφο που να είναι από ενημέρωση, έγινε πρόχειρο διαγωνισμό. Γενικά ήταν μια καλή διαδικασία, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να την εμπλουτίσουμε, πρέπει να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Αφήστε τον εμπλουτισμό. Είστε ενημερωμένοι για την πολιτεία των ευχών. Είμαστε ενημερωμένοι, βεβαίως, σε δικαίωμα δελτίο τύπου, το οποίο μα είδε στον καθένα μα, μέχρι στο mail μου και μα ενημέρωσε. Αυτό μα το απήντησε ο κύριο Ραμπότη. Ωραία, τα ίδια μου. Τα θετικά. Εγώ δεν ήθελα τον κύριο Μωραήτη για να ακυρώσει τα πάντα της Δημοτικής Αρχής. Σε καμία των περιπτώσεων. Όμως, ο πολίτης που υπέβαλε το ερώτημα, μπορώ να απαντήσω ότι σήμερα ένας γενικός διευθυντής. Δεν θέλω να μου πείτε, κύριε Χρυσανθίδη μου, όχι, γιατί εκνευρίζομαι. Θα σας πω. Ενοχλούμε πάρα πολύ από την περιέργεια κάποιον που νοιάζεται με πόσο με πληρώνομαι. Εγώ είμαι ο διευθυντής και υπάρχει ένας που παίρνει το μισθό κανονικά του διευθυντής, είναι το επίδομα του γενικού διευθυντή. Τίποτα παραπάνω. Δεν είναι οι μισθοδοσίες που ήταν πριν 5 και 6 χρόνια. Ξεκάθαρα πράγματα. Όχι, επειδή υποπτεύομαι ότι ο συγκεκριμένος τηλεθεατής κάτι θέλει να πει, αλλά παιδεύεται να το πει. Και θέλει να βγει από μια κουβέντα και δεν ξέρω γιατί δεν βγαίνει. Μάλλον δεν θέτω καλά το ερώτημα. Δεν βγαίνετε, αγαπημένα μου, να μου το πείτε απευθείας, να μην μπερδευόμαστε και καλεσμένοι κι εγώ μαζί. Κάτι εννοείται. Αλλιώς δεν εξηγείται η αιμονή στο ερώτημα πόσα παίρνει η διευθύντρια. Μας νοιάζει εμάς πόσα. Νοιάζομαι εγώ πόσα παίρνει ο Χρυσανθίδης και πώς ζει το σπίτι του. Νοιάζει το Χρυσανθίδης πόσα παίρνει η Μωραήτη και πώς ζει το σπίτι της. Μην το προσωποποιούμε. Ναι, αλλά με αυτή τη διευθύντρια έχω παλιά σήμερα, πια. Παλιά, κυρία Μωραήτη, ας ενημερώσουμε, δεν πειράζει. Τώρα δεν... Παλιά υπήρχαν διαφορετικά μισθολόγια. Σήμερα. Πώς έπαιρνε παλιά δηλαδή ένας γενικός διευθυντής, θα σκάσω δεν χρειάζεται. Τώρα. Σήμερα ένας διευθυντής, όλοι οι διευθυντές παίρνουν τα ίδια χρήματα και οι γενικοί διευθυντές παίρνουν τα ίδια χρήματα. Δηλαδή παλιά παίρνατε υπέρογκα ποσά. Παίρνανε πολύ μεγαλύτερα ποσά. Πόσα δηλαδή, 10.000 το μήνα. Το προέβλεπε η σύμβασή τους. Τι να κάνουν, δεν το πέραν παράνομα, δεν τα κλέβαν οι άνθρωποι. Δυστυχώς οι συμβάσεις οι οποίες υπήρχαν μεταξύ τους ήταν τέτοιες που είχαν μεγάλες αμοιβές σε σχέση με τους υπαλλήλους. Ωραία. Λοιπόν, για την πολιτεία των ευχών είστε ενήμεροι, λέτε, όλες οι πλευρές της αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι. Προσωπικά έλαβα. Αυτό μας είπε ο κύριος Ραμπότας, ότι σας εστάλει έγγραφο, έτσι, λέει, με τον απολογισμό και είστε ενήμεροι όλοι. Απλώς σας είπα για αυτά τα, για κάτι περίεργες αναθέσεις και για την μεταφορά που είμαστε σύμφωνοι για τη μεταφορά, σωστά έγινε για τα κλαπμαία κάτω στο ΚΕΚ, αλλά εκεί θέλω να δω κάποια στοιχεία τα οποία έχουν δει στα αυτιά ότι έχουν γίνει κάποια πράγματα τα οποία... Ωραία. Ακούγονται λίγο περίεργα. Όταν θα τα δείτε λοιπόν και θα τα ξεκαθαρίσετε, να μας ενημερώσετε και εμάς, έτσι να γνωρίζουμε τι ακριβώς γίνεται. Και ξέρετε, τώρα, εγώ δεν μπορώ να φορτώσω τα πάντα στον νυν πρόεδρο, έτσι. Ανέλαβε ένα χρόνο, μια επιχείρηση είχε τα προβλήματά της, αλλά όμως το χρεώνω αυτά που σας είπα και ότι δεν υπάρχει κανένα όραμα. Δεν υπάρχει τίποτα στην Κερδής αυτή τη στιγμή. Αλλά μας πούν τι υπάρχει και τι κάνει αυτή τη στιγμή η Κερδής. Πάντως λέει ότι κάνει. Ο κύριος Ραμπότας... Τι υλοποιεί, θα μου πούνε, που είναι στο σπίτι. Μα είναι ενταγμένο πρόγραμμα. Τι άλλο κάνει, πείτε μου.
Τι άλλο, θα, κάτι τι άλλο θα μπορούσε να κάνει. Αν ήσασταν εσείς, τι θα κάνατε? Σας είπα στην αρχή, προηγούμενα, το τι θα κάναμε εμείς και πώς θα λειτουργούσαμε στο κομμάτι αυτό. Θα τα ενοποιούσατε όλα, λέτε. Όσαν τη δημαρχία, έτσι. Και σας είπα, ένα απλό παράδειγμα. Ιδέες πολλές. Περιφερειακός, περιφέρεια. Τι κάνουμε, κούλουμε ένα αύριο. Σπάμε πέντε χαλβάδες και... Ναι, γιατί... Και αυτό είναι το όρμα που έχει κερδίσει αυτή η μεγάλη κοινοφιλής επιχείρηση. Για τα χωριά σημαίνουν πολλά. Λοιπόν, έγινε η πολιτεία των ευχών, όπως σας είπα. Ναι. Η περιφέρεια είναι απαξιωμένη. Καμία σημασία δεν δίνουν την περιφέρεια. Έγινε η πολιτεία των ευχών. Καλώς έγινε. Τώρα μπήκε στη σωστή βάση. Δεν γνωρίζαμε πρώτα τι γινόταν. Δεν γνωρίζαμε. Ένας χρόνος ήταν πριν. Και πλήρωναν τα προηγούμενα δύο χρόνια. Και πλήρωναν πολύ περισσότερα χρήματα. Φέτος τουλάχιστον έγινε με μια νόμιμη διαδικασία στην οποία είναι ξεκάθαρα και μπορούμε να έχουμε ενημέρωση. Όχι, δεν ήταν τόσο ξεκάθαρα πριν. Σήμερα έχουν τη δυνατότητα να υπογράφουν και οι υπηρεσιακοί πάνω την υπογραφή τους. Είναι μεγάλη υπόθεση να μπορέσει. Ενώ πριν δεν βάζανε οι υπηρεσιακοί την υπογραφή τους. Ποιος έβαζε υπογραφή? Ποιος έβαζε υπογραφή, κύριε Χρυσανθίδη? Σας είπα. Εγώ δεν έβαζα. Σήμερα για την όλη λειτουργία της κυρίας με τον πρόχειρο διαγωνισμό και τη διαδικασία την οποία έγινε, όλα αυτά για να γίνουν όπως γίνανε, υπογράφουν και οι υπηρεσιακοί. Είναι ενήμεροι και οι υπηρεσιακοί και έχουν και ευθύνη και οι υπηρεσιακοί. Παλιά ήταν πολιτικό το θέμα μόνο και κάναμε αυτά που έπρεπε να κάνουμε. Και τα κάνουμε, τα ξέρετε, έκανε ο κύριος Αγγελίδης τότε με τον κύριο Δήμο. Έτσι. Εμείς σήμερα ξαφνικά βγήκαμε ότι δεν μιλάμε εμείς. Τότε μιλούσανε και ο κύριος Αγγελίδης συνεντεύξει δίνα μαζί με τον κύριο Δήμο και μάλιστα μας φέρνει το ηχητικό, έλεγε ότι είναι ο καλύτερος πρόεδρος της Ελλάδας. Εμά μας στήριζε και ο Δήμαρχος τον πρόεδρο, πώς έπρεπε να το στήριξε. Όταν στηρίζεις έναν, το στηρίζεις μέχρι τέλους. Δεν μπορεί τώρα που ο κύριος Δήμο δεν είναι στην πάθος του κύριου Αγγελίδη, ξαφνικά να μην διαφωνούσε με τον ισολογισμό. Με συγχωρείτε. Δεν έχει το δικαίωμα ο Δήμαρχος να αλλάξει άποψη. Ο Δήμαρχος, ο πολιτικός, ένας θεωρείται μεγάλος πολιτικός, όταν μπορεί να ακούει. Δυστυχώς ο κύριος Αγγελίδης διακατέχεται από μια λαζονία. Αν το πάτε, δεν τον χορτάει. Δεν ακούει. Ποιο να το. Θα μιλήσω για ποιον. Θα μιλήσω για τον κύριο Παπαβασιλείου. Θα μιλήσω. Για ποιον θέλετε να μιλήσω? Θα μιλήσω για τον. Μιλήστε μου για τον κύριο Παπαβασιλείου. Τη παράδοση. Για τον Δήμαρχο θα μιλήσω. Ναι. Δεν θα μιλήσω για κανέναν άλλον ιδιαίτερα. Αυτό έχει την κύρια ευθύνη. Αυτό οργανώνει, συντονίζει, προτείνει, διορίζει. Mm-hmm. Και εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Mm-hmm. Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί είχαμε πάλι εντάσεις? Εντάσεις? Ναι. Νομίζω ότι. Είχε πάρα πολλά θέματα τυπικά, αλλά πάλι πρώην ρίσεις, το κάνατε το καρμαδάκι. Εντάξει, η Εκκλησία είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Δεν μπορεί συνέχεια να είμαστε χαμηλών τόνο και να μην έχουν διαφοροποιήσεις και εντάσεις. Γενικά όμως, εγώ έχω παρατηρήσει και είμαι ικανοποιημένος ότι το Συμβούλιο, τη δεύτερη θητεία του κ. Βασιλείου, λειτουργεί πολύ καλύτερα. Θέλετε η γνώση, απέκτησε μεγαλύτερη γνώση, θέλετε η εμπειρία του. Πάντως, άποψή μου είναι ότι λειτουργούμε πολύ καλύτερα από ό,τι λειτουργούσαμε την πρώτη φορά. Λέει ο συγκεκριμένος τηλεθεατής, οι μόνιμοι υπάλληλοι είναι 7 στην Κεδής, πρέπει να έχουμε γενική διευθύντρια. Λάμβανε 70.000 ευρώ κάποτε, τώρα πόσο μειώθηκε ο μισθός της? Αυτό είναι το ένα. Πάω και όλοι με προσωπικά δεδομένα. Θα σας πω όμως. Οφείλω να το πω εγώ. Εσείς καλά κάνετε και οφείλω να το πείτε. Τώρα, δεν θέλω να μου πείτε για τα 70.000 ευρώ. Είναι προγράμματα. Κάθε πρόγραμμα, προσέξτε, είναι η δομή τέτοια της υπηρεσίας που αν δεν ξέρει ο συμπολίτης, κάθε πρόγραμμα πρέπει να έχει και τον υπεύθυνο διευθυντή. Κάθε πρόγραμμα. Έτσι. Η στιγμή που λειτουργούν κάποια προγράμματα στην Κερδής, πρέπει να υπάρχει και η γενική διευθύντρια. Επομένως, όπως είναι θέμα 7 υπαλλήλων, είναι θέμα προγραμμάτων. Μπορείστε? Άρα δεν είναι θέμα των 7 υπαλλήλων και αν χρειάζονται διευθυντή, όχι, αλλά είναι θέμα προγραμμάτων που πρέπει να υπάρχει διευθυντής. Αυτό μας το λέει το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Ωραία. Υποχρεώνει. Υποχρεώνει γιατί να υπάρχει διευθυντής προγράμματος. Επίσης, αναφέροντας στον τομέα της καθαριότητας και απορεί μια τηλεθεάτρια, γιατί δεν έχει έρθει ποτέ, λέει, το θέμα αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο από τη δική σας την πλευρά, λέγοντας ότι οι κάδοι έχουν απληθούν πάρα πολύ καιρό, παρόλα, λέει, που υπάρχουν τα ταμπελάκια μπροστά, αλλά δεν βλέπουν, λέει, τις ημερομηνίες γιατί έχουν σβηστεί, και ότι γενικώς από καθαριότητα στο Δήμο των Σέρων δεν πάμε καλά. Συμφωνείτε εσείς αυτό που λέει η τηλεθεάτρια? Συμφωνώ. Διαφωνώ όμως μαζί της ότι δεν το φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το έχουμε φέρει πολλές φορές. Η δικαιολογία την οποία, και η απάντηση την οποία λαμβάνουμε είναι ότι υπάρχει
μεγάλη έλλειψη προσωπικού. Αυτό είναι δεν έχουμε μηχανήματα. Τα μηχανήματα είναι, έχουμε ένα πλειστικό το οποίο δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των συμπολιτών. Έχουμε πρόβλημα με τα ανταλλακτικά, διότι με τους διαγωνισμούς οι οποίοι γίνονται στάσεις συνεχώς. Να μην κάνουν διαγωνισμούς, να κάνουν απευθείας αναθέσεις. Δεν μπορούν να κάνουν απευθείας αναθέσεις σε ποσά τα οποία είναι πάνω από το όριο των απευθείας αναθέσεων. Να τα κάνουν σπασμένα. Δεν μπορείς συνεχώς να κάνεις απευθείας αναθέσεις, διότι η Επίτροπος, ο έλεγχος δεν θα το περάσει με δεν κρυθεί το ένταλμα. Όσον αφορά για το πλήσιμο, είναι εκεί πέρα στη γειτονιά μου, το ξέρω, η ημερομηνία είναι πάνω, 6 δεκάτου πληθήκαν τελευταία φορά. 6 δεκάτου 15. Για άμα είναι 6 δεκάτου, καλά. Μα τι γίνεται αν είναι πιο. Από το 6 δεκάτου, εσείς είστε καλά. Και προσωπικά, το λέω και δημόσια, πήρα και τηλέφωνο και έκανα παρατήρηση για το θέμα αυτό. Γίνεται η πυροσυλλογή, δεν γίνεται με τον τρόπο που να γίνεται. Δηλαδή, οι κάδες σηκώνονται, πέφτουν κάτω απορρίμματα και δεν τα καθαρίζουν. Μετά γεμίζουν νέου δρόμου. Δεν γίνεται να πέφτουν κάτω. Σε πολλούς δρόμους έχουν διαμαρτυρηθεί. Αλλά μπαίνει μέσα στο αυτοκίνητο. Έχουν διαμαρτυρηθεί πολλοί συμπολίτες και πήρα τηλέφωνο τον διευθυντή τη. Τον κύριο Δασκαλόπουλο, τον οποίο τον ενημέρωσε και πράγματι ήταν ενήμερος ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα και θα είχε επιστήσει προσοχή και μάλιστα θα τους είχε προμηθευτεί. Κύριε Χρυσανδρίδη, πώς είναι δυνατόν να πέφτουν σκουπίδια κάτω από τους κάδους όταν ο κάδος γυρίζει μέσα στο αυτοκίνητο, δεν γυρίζει έξω? Περίεργο δεν είναι αυτό που λέτε? Δεν είναι καθόλου περίεργο, αλλά όταν είναι γεμάτος ο κάδος, πέφτουν από τα πλάγια, πέφτουν κάτω, δεν τα βλέπουν. Πολλές φορές και οι συμπολίτες μας δεν είναι όπως πρέπει να είναι και αφήνουν και τα απορρίμματα έξω από τους κάδους. Το έχουμε συναντήσει και αυτό, να μην απαλλάσσουμε και τους συμπολίτες μας. Για όλα δηλαδή φταίει η εκάστοτε δημοτική αρχή, φταίμε και εμείς. Έτσι. Αν δεν έχουμε παιδεία και εμείς, αν δεν σεβόμαστε εμείς κάποια πράγματα, δυστυχώς έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Και σήμερα όπως είμαστε πρέπει να συνεισφέρουμε και εμείς πολύ περισσότερο. Τώρα εμείς πώς θα διαχειριζόμασταν την καθαριότητα, σας είπα τελείως διαφορετικά. Έχει πει ο κ. Φωτιάς στην πρότασή μας. Εμείς είμαστε υπέρ του δημόσιου χαρακτήρα της καθαριότητας. Εδώ βλέπετε σήμερα έχουμε φτάσει να κάνουμε συνεχώς αντίμετωπο σε εργολάβους. Και πώς είστε υπέρ του δημόσιου, αφού δεν μπορείτε να προσλάβετε υπήρχαν τα χρήματα τότε, υπήρχε η πολιτική απόφαση που έπρεπε να πάρθει, η πολιτική επιλογή, να το πω εγώ τότε, θα είχε πει ο κύριος Φωτιάδης στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μπορείτε να προσλάβετε προσωπικό ώστε να το γυρίσετε στο Δήμο το κομμάτι της καθαριότητας? Να προσλάβουμε προσωπικό. Αλλιώς πώς θα το δουλεύετε? Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς αυτή τη στιγμή, δεν μπορούμε να προσλάβουμε προσωπικό ΙΕ και ΔΕΛΤΑΕ μόνιμο, παρά μόνο ΠΕ. Μπορούμε όμως να προσλάβουμε και να προγραμματίσουμε με 8 μήνα. Καταλάβατε. Δηλαδή να τρέχετε τα 8 μήνα από πριν, ώστε να μην σημειώνετε κενά. Οργανώνεις και κάνεις και ανοίγεις τον εξοπλισμό. Ξέρετε πόσα πρωματοφόρα είναι κάτω σε βλάβη? Αφού είναι σε βλάβη. Θέλετε να μου πείτε ότι έχουν λεφτά για να τα φτιάχνουν? Προηγουμένως σας πήρε ένας πολίτης και έκανε παράπονο για την καθαριότητα. Ναι. Έτσι. Και λέμε πραγματικά έχουμε προβλήματα. Πραγματικά μπορεί να καταβάλει μια προσπάθεια ο κύριος Χάπας ως εντεταλμένος σύμβουλος για την καθαριότητα. Δεν αρκεί όμως αυτό. Γιατί δεν αρκεί. Συνεχώς εγώ είμαι και στην Οικονομική Επιτροπή, είμαι και στο Δημοτικό Συμβούλιο, επικαλούνται ότι δεν έχουν ανταλλακτικά, τα αυτοκίνητα είναι χαλασμένα κλπ. Και αναγκάζονται τις περισσότερες φορές να δίνουν στους εργολάβους την καθαριότητα. Εμείς αυτό διαφωνούμε κάτι, όπως διαφωνούσε κάθετα τότε και το. Δηλαδή λέτε ότι δεν κάνουν τους διαγωνισμούς στο σωστό χρονικό σημείο με αποτέλεσμα να έχουμε αυτά τα κενά. Δεν προσλαμβάνουν οκτάμινα, πεντάμινα, δεν ξέρω εγώ τι μπορούν να πάρουν. Τα πεντάμινα δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου. Αρμοδιότητα του Δήμου δεν είναι τα πεντάμινα. Τα οκτάμινα όμως είναι αρμοδιότητα του Δήμου και χρειάζεται προγραμματισμός από τον Δήμο. Άρα δεν γίνεται σωστός προγραμματισμός. Μα σας είπα. Γι' αυτό λέτε τα έχετε με τον κύριο Αγγελίδη. Μα με ποιον να τα έχω? Με τον κύριο Χράπα να τα έχω? Έχουμε λεφτά. Και αν θέλει χρήματα ο κύριο Χράπα, θα πάνε να ζητήσει τον κύριο Αγγελίδη. Ποιο θα πάνε να ζητήσει? Ναι. Έχουμε χρήματα εμεί για να προσλάβουμε. Όταν είχαμε το αξιοποιήσαμε. Όταν είχαμε τα χρήματα και μας τα δίνανε, τα αξιοποιήσαμε. Ποια χρήματα? Τα πήραμε τότε. Που λέγαμε. Την τζάκρη μας έδινε για τον Χιτά. Α, τότε. Ναι. Τώρα φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Ναι. Και την καθαριότητα. Mm-hmm. Πώς θα είναι η πόλη μας καθαρή? Είναι καθαρή η πόλη μας. Και δεν φταίει μόνο ο Δήμος, επαναλαμβάνω, φταίμε και εμείς. Εντάξει, ότι είμαστε βρωμιάριδες εμείς οι πολίτες, είμαστε, γιατί βλέπουμε κι άλλες. Αλλά σας είπα, εμείς δεν είμαστε σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, κύριε Μωράκη, είναι δημοτική αρχή. Έχει αυτή την επιλογή. Εμείς έχουμε διαφορετική πολιτική προσέγγιση και σας πληροφορώ. Δεν θέλω ούτε να ευλογήσω τα γένια μου, ούτε τίποτα. Αλλά δυστυχώς έχασε ο Σεραϊκός λαός από το να μείνει δήμαρχος ο κ. Φωτιάδης. Εάν ο κ. Φωτιάδης ήταν δήμαρχος, θα το βλέπατε ότι η πόλη θα είχε και όραμα, θα είχε μία άλλη εικόνα. Ψήφισαν και προς τα έξω. Ψήφισαν. Δεν ψηφίσαμε όλοι μας. Διότι το ζήσατε και στην Ομαρχία, το ζήσατε πούμε, ως νομάρχης και ως Λευκώνας. Θυμάστε πως ήταν ο Λευκώνας και πως κατήντησε σήμερα ο Λευκώνας. Ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Ο Φωτιάδης ευθύνεται.
να το πούμε. Υπάρχουν 38 παραδείγματα τα οποία δεν μπορούμε να αφισβητήσουμε τις διοικητικές ικανότητες ενός ανθρώπου. Το οποίο το ψήφισε, το πήγαν τις εκατό του Σεραϊκού λαού και εγώ πιστεύω αυτό βέβαια τελείωσε, να μην τα επαναλαμβανόμαστε. Έτσι, με τον τρόπο τον οποίο έγινε ας πούμε. Θεωρούμε ότι δεν ήταν εκεί. Και ο οποίος τρόπος αυτός ακόμη είναι σε εκκρεμότητα στα δικαστήρια. Όχι, νομίζω τελείωσε. Όχι, αυτό το αποτελείο και αυτό τέλειωσε. Εντάξει, είναι με τον κύριο Σωτηρίου το θέμα, ας πούμε είναι κολοβό το Δημοτικό μας Συμβούλιο, είναι με 40. Αλλά είναι μια εκκρεμότητα με τον κύριο Σωτηρίου και μια εκκρεμότητα με τον δικαστικό. Με τα ψηφοδέλτια, τους άκρους και δεν συμμαζεύεται. Τελειώσαν αυτά. Για μένα τελειώσανε στο παρελθόν. Βλέπουμε κύριε μπροστά. Κύριε ένα λεπτό. Πάμε για την επόμενη μέρα, κύριε. Έχετε δίκιο και βλέπετε μπροστά. Δεν μπορώ έχετε να σου πω. Αυτό είναι το σωστό. Γέγονε. Αν εγώ ήμουν κάπου υποψήφια και κάποιος πιστεύω ότι με έβλαψε γιατί πήρε τους άκρους σπίτι του, γιατί τους γύρισε και μια βόλτα στην πόλη, γιατί ξέρω εγώ μπορεί να έκανε το οτιδήποτε. Θα πήγαινα στα δικαστήρια. Εσείς τα έχετε πάει, έτσι δεν είναι? Αυτό για το συγκεκριμένο, για τον δικαστικό αντιπρόσωπο, βέβαια, σε κρεμή. Είναι σε κρεμότητα. Τώρα έχουμε 7 Απριλίου, το ένα είναι, το άλλο έχει πάρει αναβολή. Δεν ξέρω πότε θα γίνει. Εννοείται, αυτό είναι γεγονός. Δηλαδή, δεν θέλω να επανέλθω στα παλιά, αλλά μόνο σας καταλαβαίνετε, όταν υπάρχει ένας δικαστικός αντιπρόσωπος που λειτουργήσε με αυτόν τον τρόπο και αυτός ο δικαστικός αντιπρόσωπος κυκλοφορούσε με συγκεκριμένους μέσα στην πόλη των Σερών και σε συγκεκριμένα κανάλια, δεν χρειάζεται μόνο τίποτα παραπάνω. Απλώς δεν μπορούμε να τα βάλουμε τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι αυτή, αποφάνθηκε, σεβόμαστε το αποτέλεσμα, ευχηθήκαμε καλή επιτυχία. Εκκρεμούν όμως κάποια κομμάτια ακόμα στη δικαιοσύνη. Για να καταλαβαίνει ο Σεραϊκός λαός. Εκκρεμούν κάποια κομμάτια και για τον κύριο Σωτηρίου και για το. Το κύριο Σωτηρίου δεν εκκρεμεί τον κύριο Σωτηρίου, είναι γενικό θέμα. Γενικό είναι το θέμα. Αν το Υπουργείο Εσωτερικών αλλάξει την νομοθεσία ή. Πάνω νομοθεσία είναι καλή από την πόλη, ήταν θέμα του δικαστή εδώ. Του εδώ δικαστή. Πόσα πολλά να έγιναν εδώ με τους δικαστές στις τελευταίες εκλογές. Ναι, αλλά κοιτάξτε, δηλαδή, αυτή είναι η ηλική δικαιοσύνη τώρα. Να τα βάλουμε την ηλική δικαιοσύνη. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε, προς Θεό. Ή να πάμε στην παραθυμολογία τώρα που έγινε πριν 2 χρόνια. Τελείωσε το θέμα αυτό. Πάμε μπροστά. Ο Σεραίος πολίτης κατάλαβε. Ναι, κύριε Χρυσανθίδη μου, αλλά άμα μένα μου βγαίνει η ψυχή ανάποδα να μαζεύω ψήφους, γιατί πιστεύω ότι πρέπει να είμαι μέσα σε ένα διοικητικό συμβούλιο και ξαφνικά κάτι γίνεται λάθος και εγώ είμαι εκτός και έχουμε και ένα πετσοκομένο κολοβό μου λέτε δημοτικό και συμβούλιο. Τι να κάνουμε, κυρία Μωραήτη, κάθε μέρα να επανερχόμαστε, κάθε μέρα, κυρία Μωραήτη, σε αυτό το θέμα να επανερχόμαστε, κύριε Μωραήτη. Κύριε Χρυσανθίδη, λέω ότι πονάει και ότι δεν σβήνει εύκολα αυτή η ψυχή. Και περισσότερο πονάει τον αρχηγό της παράταξης. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Έτσι, να κρυβόμαστε. Και τι να πούμε όμως. Να επανέλθουμε κάτι πάνω. Να μας πει ο κόσμος, καλά έρχεσαι να δείτε. Δεν παρέρχεσαι ακόμα να μιλάς για αυτά. Λοιπόν, ο κόσμος μπορεί να σας το πει και εσείς να μην μιλάτε. Αλλά το να στραφείτε προς τη δικαιοσύνη και να τους πείσετε για το δίκιο του αιτήματός σας, νομίζω ότι ναι, ίσως θα πρέπει να πάτε και να ξαναπάτε και να ξαναπάτε μέχρι να καταλάβουν ότι κάτι είναι κολοβό, κάτι είναι λειψό. Πώς να το πούμε τώρα. Από πλευρά μας κάνουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Όμως σας ενημερώνω ότι εμείς ως παράταξη είμαστε ενεργοί, υπάρχουμε, είμαστε στο ρόλο μας, κάνουμε την αντιπολίτευσή μας. Προσωπικά τουλάχιστον εγώ το παρατήρησα και στον κύριο Φωτιάδη και στους άλλους συναδέλφους ότι δεν χρειάζεται να έχουμε κορώνες και εντάσεις έτσι σε όλα τα θέματα. Υπάρχουν κάποια θέματα που έχουν μια διαφορετική πολιτική προσέγγιση, μια διαφορετική πολιτική διάσταση. Εκεί ναι, ενημερώνομαι ότι εμείς θα κάναμε αυτό, πιστεύουμε ότι αυτό είναι το καλύτερο. Mm-hmm. Από εκεί και μετά, σας είπα και προηγούμενα. Αποδεδειγμένα 38 παραδείγματα, οι θητείες του κυρίου Φωτιάδη, όπου διετέλεσε ως πρώτος πολίτης του Δήμου του και ως πρώτος πολίτης του νομού, νομίζω μετά από χρόνια δεν πρωτοθυμίζει κανένας. Με εκείνες τις απευθείες αναθέσεις που τον κατηγορούσαν, το τελειώσατε το ζήτημα, το έχετε κλείσει. Τώρα κύριε Μωραήτη, τώρα είναι προκλητικό αυτό τώρα. Είδατε ότι ο κύριος Φωτιάδης ποτέ δεν υπήρχαν αυτές οι αναθέσεις. Εξάλλου ο κύριος Φωτιάδης έλεγε. Επανέρχεστε. Οι άλλοι όμως έψαχναν. Ποτέ έψαχναν. Μου φαίνεται, ξεχνάτε κύριε Μωραήτη. Τι. Ξεχνάτε. Τι. Αυτό είπε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, κάναμε ένα λάθος. Τι παραπάνω από δηλαδή, κάνει ένα λάθος. Από εκεί μετά, γι' αυτό σας είπα, ο Φωτιάδης είναι πολιτικός. Ο κύριος Γιώργης το είπε αυτό. Πολιτικός. Ο κύριος Γιώργης το κάναμε το ένα λάθος. Έρχεται, όχι, θα το πω τώρα, θα το πω. Πείτε το. Κύριος Αγγελίδης έλεγε χρηστή διοίκηση. Όποιος διαφωνεί πάλι μας στα δικαστήρια. Ο κύριος Φωτιάδης, γι' αυτό που είπανε, φορτηγάει αναθέσεις, αν δεν λειτουργούσε ως πολιτικός και είχε εμπάθεια και ήταν εγκάθετος, θα πήγαινε στα δικαστήρια. Δεν το έκανε όμως, γιατί λειτουργεί πολιτικά. Καλά έκανε, να σας πω την αλήθεια. Τώρα, ακόμα αυτό το μάρανε τα δικαστήρια. Μα σας να πάτε κι εσείς και να. Πολιτικά λειτουργούμε ποιος πολιτικά. Είπε ότι κάναμε λάθος. Όχι ως ορισμένος προσωπικά. Σε προσωπικά δεδομένα, προσωπικές συμπάθειες.
θα πιούμε και καφέ μαζί με τον Παπαβασιλείο και με τον Χ. Αλλά με πολιτικά θα διαφωνήσουμε. Με τον Παπαβασιλείο βλέπω πολύ να πίνετε καφέ. Με κάποιους άλλους δεν μιλάτε ονόματα. Τότε είναι συγκεκριμένοι. Ποιος είπε ότι έκαναν λάθος, ο κύριος Γκότης το είπε. Βεβαίως. Ο κύριος Γκότης μετά από όλα αυτά που έλεγε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο βγήκε. Μα είναι καταγεγραμμένα είπε... αυτά. Βγήκε και σε σεραϊκό κανάλι. Και ναι, όχι εμάς βέβαια. Ναι, και... Όχι εσάς και το είπε. Ναι, δεν το ακούσατε, δεν το μάθατε. Ίσα, όσον αφορά τις ορθές επαναλήψεις, βεβαίως και εκεί κάναμε παρεμβάσεις και εκεί απαντηθήκανε και ήδη έχουν διορθωθεί. Αυτό είναι το έλεγχο η αντιπολίτευση. Να ελέγχει έτσι και να ενημερώνει το σωστό. Αυτά τα έχουμε κάνει κατά τον καλύτερο τρόπο. Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο μιλήσατε για τα δέντρα, την κοπή, το κλάδεμα. Να σας πω κάτι. Τι θα μου πείτε. Έχω διαφορετική άποψη. Δηλαδή. Εγώ δεν θα ασχοληθώ με τα δέντρα. Γιατί. Δεν θα ασχοληθώ και. Να σου πω γιατί δεν ασχοληθώ. Γιατί. Έτσι. Μπορεί να υπάρχει ένα θέμα μόνο, πολιτικό, για μένα. Υπάρχει θέμα. Πολιτικό. Θα σας το πω ποιο είναι. Πολιτικό. Δεν είναι το κλάδεμα, το ότι ο αντιδήμαρχος, ας πούμε, μπορεί να πει κάποιος πώς και ποιος τον καλύπτει που ανεβαίνει, ας πούμε. Ούτε εκεί είναι το θέμα. Έτσι, ούτε εκεί είναι το λοιπόν, θέμα. Τώρα, το αν κλαδεύτηκαν 10 εκατοστά ή 20 εκατοστά, υπάρχουν επιστήμονες εκεί πέρα, υπάρχουν γεωπόνοι. Ωραία, ούτε αυτό είναι το θέμα. Ποιο είναι το θέμα τότε. Λοιπόν, τα ξύλα, ποιοι τα παίρνουν τα ξύλα. Εδώ είναι ένα θέμα. Αυτό είναι ένα θέμα. Φτάνουμε εδώ λοιπόν στο θέμα. Ποιοι παίρνουν τα ξύλα. Αν κλαδεύτηκε, θα σας πω τώρα, αν κλαδεύτηκε 10 εκατοστά ή 50 εκατοστά, με συγχωρείς πάρα πολύ, λοιπόν, τότε αυτοί οι υπηρεσιακοί πρέπει να... Κύριε αν έχουν κάνει λάθος... Κύριε Χρυσαντίδη μου, συμφωνούμε. Καλά κάναν και κλαδευτήκαν τα δέντρα και όποιοι... Πολιτικά είναι το θέμα ένα, λοιπόν, ότι ο κύριος Λούκας έτσι προσφέρει την εργασία του, ποιος τον καλύπτει σε περίπτωση που συμβεί. Το θεωρώ ότι είναι μια περίπτωση. Καλά, σας είπα ότι ανέβηκε εκεί πάνω στον Τζέμι, γιατί τέλος πάντων ήθελε να έχει την προσωπική επιστασία να μην γίνει ζημιά στο λοιπόν, αρχαιολογικό. Ένα είναι αυτό, το τα οποίο ξύλα που πάνε. Προσπερνιέται και από εκεί και μετά. Μα εδώ σας είπα η οργάνωση και η προχειρότητα που έχει η Δημοτική Αρχή. Δηλαδή δεν έπρεπε να μάθει η Δημοτική Αρχή αυτή τα ξύλα όλα αυτά. Σήμερα οι συμπολίτες μας καταλαβαίνετε πώς περνάνε. Και σήμερα από σήμερα. Λέει δεν είχα χώρο να τα. Από τον Ελαιώνα, επειδή κατάγομαι, σήμερα δώσανε άδεια για να πάνε να κόβουν ξύλα στο βουνό. Καταλαβαίνετε από 1 με 10 Μαρτίου. Καταλαβαίνετε λοιπόν που χθες. Καταλαβαίνετε ο κόσμος τι αδυναμία έχει, τι αδυναμία οικονομική. Άρα θα ήταν ένα βοήθημα από το Δήμο να συλλέξει αυτά τα ξύλα και να τα διανέμει σε ανθρώπους άπουρους του Δήμου μας. Όχι όποιος προλάβει και παίρνει τα ξύλα. Υπάρχει... Σας προχωρώ εγώ δεν πιστεύω ότι όποιος προλάβει τα παίρνει τα ξύλα. Στο λέω ξεκάθαρα. Ναι, γιατί τα ξύλα διότι είναι εγώ που είμαι εκεί, παίρνω τους δικούς μου ανθρώπους τηλέφωνο και λέω ελάτε πάρτε ξύλα. Πού να ξέρει τώρα ο άλλος ότι κλαδεύουν στο σταθμό όταν μένει στα Καμινίκια. Ωραία, πού να το ξέρει. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, βάλτε άνω τελεία, να πάμε σε ένα διάλειμμα γιατί εδώ βλέπω ότι έχουμε ένα θέμα και θα επανέλθουμε σε πολύ λίγα λεπτάκια. Τον χειμώνα, για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο και το σπίτι σας ζεστό, Δάφκος Δημήτριος. Ολοκληρωμένες οικονομικές και αξιόπιστες λύσεις για θέρμανση. Δάφκος Δημήτριος. Σόμπες πέλετ Ιταλίας για εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση χωρίς προβλήματα καμινάδας. Τζάκια Λανόρτικα Ιταλίας. Αερόθερμα κασέτας ή λέβιτες. Σόμπες ξύλου, ενεργειακές, απλές ή με φούρνο. Δάφκος Δημήτριος. Πιστοποιημένα προϊόντα υψηλής θερμιδικής απόδοσης, τα περίφημα πέλετ Αυστρίας, Schweizhofer και Πύριν σε απίστευτες τιμές. Μοναδικές προσφορές σε μπριγκέτες και καυσόξυλα για το τζάκι και τις σόμπες. Μεταφορά δωρεάν. Για να ζεσταθείτε χωρίς να καείτε. Δάφκος Δημήτριος. 4 χιλιόμετρο Ξερών Υγρήτας. Φιλολογικό φροντιστήριο. Εγγύηση επιτυχίας. Το
Περαστικό κτέλ νομούσερων εδώ και 65 χρόνια εξυπηρετεί το σεραϊκό κοινό. Ξεχωρίζει για το σύγχρονο στόλο των λεωφορείων του που διαθέτουν όλες τις ανέσεις και εξασφαλίζει πάντα για εσάς ένα άνετο και ασφαλές ταξίδι. Δίπλα σας είναι πάντα το ευγενικό και πρόθυμο προσωπικό του. Διαθέτει επίσης ένα σωστά οργανωμένο ταξιδιωτικό γραφείο που διοργανώνει με ποιότητα και ασφάλεια εκδρομές σε πολλούς και ποικίλους προορισμούς εντός και εκτός της Ελλάδας. Το κτέλ νομούσερων είναι κοντά στο Σεραίο Πολίτη με πολλές και μεγάλες προσφορές. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 2321-022-822 και 2321-063-029. Κτέλ νομούσερων. 65 χρόνια σας ταξιδεύει με ασφάλεια. Είναι στη φύση μας να βάζουμε όρια. Και κυρίως στη γη μας. Γιατί η γη έχει αξία. Κατοχύρωσε την γρήγορα και απλά στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Δήλωσε την ακίνητη περιουσία σου, οικόπεδα, χωράφια, σπίτια και διαμερίσματα σε περιοχές των καλλικρατικών δήμων Αμφίπολης στο Ροδολίβος, Βυσαλτία στην Ιγρίτα, Εμμανουήλ Παπά στο Χρυσό και Νέας Ζήχνης στη Νέα Ζήχνη. Υποβολή δηλώσεων ως τις 28 Μαρτίου 2016. Εθνικό Κτηματολόγιο. Συνεχίζουμε το μεγάλο έργο μας, οδηγώντας την ανάπτυξη. Λοιπόν, με τα ξύλα έχουμε τελειώσει. Ακούστηκε κάτι στο Δημοτικό Συμβούλιο, θέλω βεβαίως, να πω. Βεβαίως, έβαλε θέμα ερώτημα ο αρχηγός της παράδοσης, ο κ. Ναι. Φωτιάδης. Και πού πηγαίναν τα ξύλα. Αυτή η απάντηση που ήταν. Όποιος προλάβει τα όποιος παίρνει. Αυτή ήταν η απάντηση η οποία δόθηκε. Όλα τα ερωτήματα εσείς αυτά που θέσατε. Από αυτή την απάντηση. Τα ερωτήματα που μου θέσατε τα έθεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο κ. Φωτιάδης. Ναι. Εσείς πιστήκατε από αυτή την απάντηση. Όχι, σε καμία των περιπτώσεων. Σε καμία των περιπτώσεων. Εσείς, ας πούμε, αν σας έλεγαν ελάτε να πάρετε τα ξύλα, θα πηγαίνατε. Εγώ θα πήγαινα. Τζάκι δεν έχω. Να σας πω και το πιο απλό, κύριε Μωρέτη. Θα μπορούσε ο κύριος Δούκας στο Δημοτικό Συμβούλιο να πει: κοιτάξτε, κύριε, υπάρχουν ξύλα. Έτσι, αν γνωρίζετε και έχετε ανθρώπους οι οποίοι είναι άποροι, πείτε τους παρακαλώ να έρθουν από εκεί. Απλά πράγματα. Εμείς ως αντιπολίτευση. Νομίζω ότι ο Δήμος θα μπορούσε να το αξιοποιήσει αυτό. Δηλαδή, σε πόσες άπορες οικογένειες, ρωτώντας την κυρία Γιαννίδου, να πει πόσες άπορες οικογένειες είναι, τόσες. Ωραία. Ένα φορτηγό του Δήμου, φορτώνουμε όλα αυτά τα ξύλα που είναι πάρα πολλά, δεν έφτανε ένα. Και τα πάμε σε αυτές τις άπορες. Αν δεν τα χρησιμοποιήσουν φέτος, επειδή τέλος πάντων είναι νοπά, τουλάχιστον του χρόνου τους εξασφαλίζουμε την ξυλία. Ε? Έτσι ακριβώς. Δεν είναι λογικό. Λογικότατο, σας το είπα. Πάμε είναι... λίγο στον ΠΑΚΠΑ, γιατί βλέπω ότι τελειώνει και ο χρόνος μας, στον οποίο είστε και εκεί. Στον ΠΑΚΠΑ τυχαίνει, είμαι... Είστε. Εκλέχτηκα. Μας ψηφίσανε στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί και εκεί μπορεί να μην είχαμε πρόσωπο. Αλλά εκεί σας έκαναν την τιμή, ε. Σας έκαναν την τιμή να υπάρχει γιατί πρόσωπος. Εκεί? Γιατί εκεί. Επειδή έτυχε... Ήμουν και υπάλληλος του νομικού προσώπου αυτού. Ναι, αλλά είστε και φασαριόζος. Θέλω να πω, δηλαδή, μπελά στο κεφάλι τους έβαλαν. Γιατί είστε και από αυτούς που ψάχνετε τα έγγραφα, που ξέρετε τι διαβάζετε. Θα το βάλουμε στη σωστή του βάση. Άλλο φασαριόζος, άλλο το να γνωρίζεις που να ψάξεις. Με αυτή την έννοια το λέω, κύριε Χρυσαντήδη. Δεν λέω ότι φωνάζετε για χωρίς λόγο και αιτία. Αλλά θέλω να πω, επειδή ξέρετε να διαβάζετε έγγραφα, μπορείτε να αντιληφθείτε κάτι που ένας άλλος πολίτης δεν το αντιλαμβάνεται. Αυτό ήθελα να πω προηγούμενα και στην Οικονομική Επιτροπή και σε αυτά που συμβαίνουν, ότι η αντιπολίτευση και η παράταξή μου βεβαίως θα είναι θετική όταν έχουν μία ενημέρωση για το τι θέλουν να κάνουν. Γιατί πολλές φορές υπάρχουν απρόβλεπτες ανάγκες, καταστάσεις που πρέπει να κάνουμε μια υπέρβαση του νόμου. Έτσι. Δυστυχώς όμως οι περισσότεροι το αποκρύπτουν και πάνε να μας κάνουν τρίπλες. Οι τρίπλες όμως δεν περνάνε και τα καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Προσέξτε, όταν τοποθετούμαστε και όταν το αντιλαμβανόμαστε και ψηφίζουμε αρνητικά και γράφουμε από κάτω να γραφτεί η τοποθέτησή μας, όταν πάνε στην αποκεντρωμένη και στον Επίτροπο, δεν περνάνε. Καταλάβατε. Δηλαδή, τότε τελευταία άρχισαν να διαφοροποιούνται και άρχισαν να καταλαβαίνουν και υπάρχει, μπορώ να πω, σε πολλά θέματα συνεργασία και κυρίως στην Οικονομική Επιτροπή που είμαι μέλος της Οικονομικής Επιτροπής. Γιατί αλλιώς παλιά η αντιπολίτευση, προσέξτε κύριε Μωραήτη, τι συμβαίνει σήμερα. Επειδή έχει σφίξει ο κλειός του δημόσιου τομέα παλιά, συμπολίτευση είμαστε, έχουμε την πλειοψηφία, τα περνούσαμε. Σήμερα όμως η άποψη της αντιπολίτευσης καταγράφεται και όταν πηγαίνει στα ελεκτικά όργανα, διαβάζει για ποιο λόγο είπε όχι ο κ. Σαββίδης,
Γι' αυτό το λόγο είπε όχι. Άρα έχει και αντίθετη άποψη γραμμένη. Επομένως. Επιδιώκουν να είναι οι αποφάσεις ομόφωνες, ναι, κυρίως και τεκμηριωμένες. Mm. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Παπκά που λέτε. Ο Παπκά. Αυτό συμβαίνει πολύ συχνά τώρα στην Οικονομική Επιτροπή, δηλαδή. Ο όρος παραδόξος, το έχω συζητήσει και με τον αρχηγό της παράδοξης και με τους συναδέλφους μου. Ο όρος παραδόξος με κάποιους δημοτικούς συμβούλους που έχουν αξίωμα από τη Δημοτική Αρχή συμβαίνει τελευταία και συμφωνείτε, ακούνε την άποψή μας ή αλλάζουν άποψη θεωρώντας ότι αυτό το οποίο λέμε είναι σωστό. Μήπως άρχισαν να ταιριάζουν πολύ τα χνότα σας με κάποιους και θα τους δούμε υποψήφιους μεθαύριο με τον κύριο Φωτιάδη, γιατί τώρα τελευταία υπάρχουν και πολλά τέτοια σενάρια, ξέρετε, εκ των οποίων τα μισά είναι εισάψια. Την παράδοση του κύριου Αγγελίδη, σας είπα, εχθροί δεν είμαστε. Υπάρχουν σε πολλά παιδιά που είμαστε φίλοι. Εξαιρετικά παιδιά. Τι θα πούμε, να διαφωνήσουμε, δηλαδή να πίνουμε και καφέ. Αλίμονο. Αλίμονο. Ναι. Μπορεί παλαιότερα να ήμασταν λίγο πιο. Σήμερα όμως πιστεύω ότι η συνεργασία και είναι ό,τι καλύτερο. Η πολιτική αντιπαράθεση. Μέχρι ενός σημείου. Στην Οικονομική Επιτροπή, ποιοι συμμετέχουν από τον κύριο Φωτιάδη. Αρκετοί είμαστε. Ο κύριος Σάπας είναι, ο κύριος Σουδούκας είναι, ο Τερζής ο Βασίλης είναι, εγώ η κυρία Ιλανίδου, η κυρία Καλώτα και ο Χαρίτος ο Χρήστος. Αυτοί είμαστε και ο πρόεδρος είναι ο κύριος Γαλάνης. Και κάποιοι ακούνε, λέτε, την άποψή σας από αυτούς που μου είπατε. Ακούμε και νομίζω υπάρχει σε πολλά θέματα και ποιο ο πρόεδρος που κατευθύνει και. Μάλιστα. Πάμε ο Παπκά για να τελειώσουμε. Και τα άλλα τα μέλη της Επιτροπής. Θα το αναλύσουμε λίγο αυτό που μας είπατε για να δούμε με ποιους ταιριάζουν πολύ τα χνότα σας και να δούμε και την πορεία σας προς το μέλλον. Εμείς στο μέλλον δεν κουνάτε το κεφάλι. Αν ο κύριος Φωτιάδης είναι υποψήφιος, θα είμαστε υποψήφιοι με τον κύριο Φωτιάδη. Αυτό είναι ξεκάθαρο, δεν θα λέμε τώρα. Γιατί υπάρχει περίπτωση να μην είναι ο κύριος Φωτιάδης. Δεν ξέρω. Είπαμε, θα είναι ο κύριος Φωτιάδης, είμαστε με αυτόν που ξεκινήσαμε και θα τελειώσουμε. Ναι, γιατί τώρα τα λεφτά ακούγονται και πάρα πολύ. Καλά, είναι νωρίς βέβαια. Όλες είναι, ακόμα και για άλλα προβλήματα, κύριε Μαρίτη. Και αυτοί που τους βγάζουν, όχι, έχει διαφορά. Για να δούμε και το ποιον κάποιου. Αν πριν τρία χρόνια γίνουν οι δημοτικές εκλογές, κάποιος καίγεται και θέλει να κάνει συνδυασμό, σημαίνει ότι ή πολύ οργανωτικός είναι ή κάτι άλλο έχει στο μυαλό του. Άμα έχει κάτι άλλο στο μυαλό του, επειδή καήκαμε από το χυλό, ναι, να το ξέρουμε. Για να μην πεισάμε και τα γιαούρτια. Καταλάβατε τώρα. Νομίζω και την εμπειρία και την γνώση την έχουμε στο κομμάτι και αυτό. Οι πολίτες όλοι δεν ξέρω αν την έχουμε. Την έχουμε εμείς ως μέλη της παράδοσης του κυρίου Φωτιάδη που είναι επικεφαλής. Και σας είπα προηγούμενα να μην το λέμε συνέχεια το ίδιο πράγμα. Εμείς θα βάλουμε μυαλό. Λοιπόν. Έχω την άποψή μου. Έτσι. Ωραία. Πάμε λίγο στον ΟΠΑΚΠΑ. Πώς πάει η λειτουργία εκεί? Κοιτάξτε, στον ΟΠΑΚΠΑ, εγώ έχω μια ιδιαιτερότητα, την οποία πολλοί από την αντιπολίτευση δεν την καταλαβαίνουν. Δηλαδή. Ξεχνάνε ότι εγώ ήμουν επί χρόνια υπάλληλος και διευθυντής του αθλητικού οργανισμού. Ναι. Άρα λοιπόν, από εκεί και μέσα έζησα την οικογένειά μου. Το ξέρετε, δούλεψα, το αντικείμενο. Ναι, το ξέρω και το αντικείμενο. Ναι. Και δεν μπορώ να μην τη σέβομαι την υπηρεσία αυτή και να μην προσπαθώ για το καλό της υπηρεσίας. Ναι. Και δεν θέλω μέσα από την υπηρεσία αυτή να κάνω αντιπολίτευση. Σε καμία των περιπτώσεων. Ναι. Θα μου πείτε, μα κύριε Χρυσάνθη, παλαιότερα. Τα προηγούμενα χρόνια αντιπολίτευση, διότι στο Α που λέγαμε εμείς υπήρχε το Β, το μαύρο. Δηλαδή σε αντιμετώπισα με έναν τέτοιο τρόπο απαξιωτικό, λοιπόν, που σε αναγκάζανε να φτάνει στα άκρα. Δεν μπορεί να φανταστείτε όταν είσαι σε μια υπηρεσία επί 28 χρόνια, έχει δώσει όλη σου τη ζωή, έχει δημιουργήσει πράγματα και έχει μεγαλώσει μέσα ξαφνικά να σε απορρίπτουν χωρίς να έχει δημιουργήσει το παραμικρό πρόβλημα. Ωραία. Όσον αφορά σήμερα, ο Παπκά είναι ένα μεγάλο νομικό πρόσωπο με τεράστια προβλήματα, κυρία Μωραϊκή. Έχει οικονομικά προβλήματα, είναι λίγα τα χρήματα τα οποία παίρνει για να συντηρήσει όλες τις εγκαταστάσεις. Από πού τα παίρνει τα χρήματα? Από το Δήμο. Και ο Δήμος γιατί δεν του δίνει παραπάνω? Από την ΚΑΠ. Ναι. Αυτό προσπαθεί να κάνει τώρα ο νυν πρόεδρος, ο κ. Χατζημαργαρίδης. Έχει έλλειψη προσωπικού. Να φανταστείτε, η κυρία Μωραΐτη, επειδή δεν ξέρω κόμως, το κολυμπητήριο λειτουργεί με δύο άτομα. Το κολυμπητήριο λειτουργεί από τις 7 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ με δύο άτομα. Ούτε ρεπό κάνει. Το κλειστό της Ομόνιας λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Λοιπόν, υπάρχει μεγάλη έλλειψη προσωπικού και δυστυχώς αυτό το κράτος έχει απαγορέψει, προσέξτε, τις προσλήψεις ΙΕ και ΔΕΕ. Κατηγορίες δηλαδή. Δεν έχει πολλούς τέτοιους Σιριζέους, γι' αυτό τους απαγόρευσε, μωρέ. Όλοι οι Σιριζέους που ταγμένοι είναι τώρα, τι θέλετε. Πάλι να αρχίσω να μου λέτε ότι λαϊκίζω. Είπαμε, έχουν σειρά. Η δικιά σας σειρά δεν έφτασε. Τι δεν καταλαβαίνετε κι εσείς? Λοιπόν, και τέτοιους δεν έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Υποχρεωτική εκπαίδευση και πώς συμμαζεύετε. Λοιπόν, γιατί δεν χρησιμοποιείτε αυτούς όμως με τους μήνες? Χρησιμοποιούν από ό,τι βλέπω τα πεντάμινα, κάποια πεντάμινα, ναι, για πέντε μήνες ή 8 ή 7 μήνες είναι έξω, ναι, και μετά προσπαθούν να καλυφθούν με κάποια δίμηνα. Τα δίμηνα όμως, μέχρι να μάθει τη δουλειά ο άλλος, και δεν μπορεί δεν η υπηρεσία του Επιτρόπου, δεν μπορεί να εγκρίνει
συνεχώς δίμηνα. Σου λέει προγραμμάτισε να πάρεις προσωπικό. Εντάξει, προγραμματίζεται και εσείς ως ΑΠΑΚΠΑ να πάρεις προσωπικό. Να προγραμματίσουν να πάρουν προσωπικό. Γιατί δεν προγραμματίζεται ως ΑΠΑΚΠΑ. Ναι, αυτό κάναν τώρα με οκτάμινα που προσπαθούν να πάρουν προσωπικό με οκτάμινα ώστε να λυθεί το πρόβλημα αυτό. Να ξεκουραστούν και αυτοί οι μόνιμοι οι οποίοι μου λέτε δεν παίρνουν ναι, ρεπό. Ναι, εγώ σας το λέω. Είναι. Και να γίνει και δουλειά σωστή μου πείτε, με άτομα. Θα μου πείτε, κύριε Ξανθίδη, δεν, έχετε, ναι, δεν έχουμε εντάξει, ξέρετε, δεν έχουμε ιδιαίτερες εντάξεις. Γιατί δεν πραγματικά έχετε. Είναι ένα καλό συμβούλιο και πραγματικά βλέπω διάθεση να, και από τους υπηρεσιακούς που έχει μια συνεργασία, γιατί το αντικείμενο και για αυτούς είναι λίγο δύσκολο σε αυτό το μεγάλο νομικό πρόσωπο, αλλά και από το Διοικητικό Συμβούλιο, όχι μόνο του κ. Χατζη Μαργαρίτη και από τα άλλα μέλη της παράδοσης, του κ. Αγγελίδη, ότι προσπαθούν να λύσουν τα προβλήματα, δηλαδή αντιλαμβάνονται αυτά τα οποία τώρα συζητάμε. Τώρα μου ανατρέψατε κάτι. Στην αρχή της εκπομπής μου λέγατε ότι αν ήσασταν δημοτική αρχή, ΔΕΠΚΑ, ο ΠΑΚΠΑ και αυτά θα τα ενώνατε όλα. Αυτό είναι άλλο θέμα. Τώρα μου λέτε ότι ο ΠΑΚΠΑ ως μια μεγάλη επιχείρηση έχει θέματα. Έχει θέματα. Λειτουργεί, ναι, λειτουργεί σε πολύ καλό βαθμό. Πώς θα ενώνατε όλα τα μεγάλα. Οι παιδικοί σταθμοί. Για τους παιδικούς σταθμούς με το ΕΣΠΑ και όσο υπάρχει το ΕΣΠΑ και όλα αυτά εκεί και το προσωπικό και η διευθύνση είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο και οι εγκαταστάσεις. Αλλά έχουμε το ΕΣΠΑ εκεί. Καταλαβαίνετε. Αλίμονό μας. Το ΕΣΠΑ. Από εκεί και σας είπα ότι εμείς τα κάναμε αυτές μία εξαιρώντας τους παιδικούς σταθμούς και τα ΚΑΠΗ. Αυτά ήταν νομικό πρόσωπο ξεχωριστό. Έτσι. Μάλιστα. Ήταν ο αθλητισμός, ο πολιτισμός και η παιδεία μαζί μία αντιδημαρχία η οποία θα αναλάμβανε εκδηλώσεις, εγκαταστάσεις και όλα αυτά. Πολιτισμός μαζί. Πολιτισμός μαζί. Ναι. Έτσι πρέπει να είναι. Και γεννήσε πολλούς Δήμους στην Ελλάδα. Τώρα, έργα ουσίας δεν έχουν γίνει. Η περιφέρεια πρέπει να λένε τα πράγματα με το όνομά τους. Η περιφέρεια είναι εγκαταλελειμμένη. Αυτό είναι και ερώτημα τηλεθεατή. Λέει πριν κλείσετε, μας θερμοπαρακαλεί να κάνουμε λέει, αναφορά στα χωριά. Yes. Ο συγκεκριμένος πήρε από την Καμήλα, κάτω Καμήλα, δεν μου είπατε. Ναι, που δεν έχουν λέει, ούτε καν αποχέτευση. Και δεν μιλάει λέει, κανένας για τα χωριά παρά μόνο που πόλη και πάλι πόλη και ξανά πόλη. Έχετε δίκιο. Ναι, έχουν δίκιο οι τηλεθεατές. Στην περιφέρεια δίκιο, δεν αναφερόμαστε. Το λέω και εγώ, δηλαδή προσπαθούν να λύσουμε προβλήματα μέσα στην πόλη, η περιφέρεια. Τι έχουμε στην περιφέρεια, για πείτε μας. Τα γήπεδα. Γιατί όλοι στην οικογένειά μας έχουμε κάποιο μέλος που ασχολείται με τον αθλητισμό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, τι έχουμε, ναι. Τι προσφέρουμε στους συλλόγους, στους αθλητικούς. Είπα πολιτιστικούς ή κερδείς. Τίποτα. Πάμε σε αθλητικούς. Προσπαθεί ο κ. Χατζημαργαρίδης να λειτουργήσει και να κάνει με αυτά τα οικονομικά μέσα που έχει, όμως δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Υπάρχουν προβλήματα μεγάλα. Είναι πολύ μεγάλο το νομικό πρόσωπο. Τι. Πολύ μεγάλο. Με 22 χωριά μέσα, μόνο τα γήπεδα των χωριών να βάλετε, καταλαβαίνετε, με χωροτάπητα να τα φτιάξει. Μιλάμε για έναν προπολογισμό τεράστιο. Πού να βρεθούν τα χρήματα αυτά. Και εδώ πρέπει να ευχαριστήσουμε τους συλλόγους, γιατί εγώ άνθρωπος του αθλητισμού είμαι, που πραγματικά βοηθάνε σε μέγιστο βαθμό. Διότι παλιότερα, επικυρίουμε σε άλλοι, με τη Φωτεινή την Αλαμπατζή που τα φτιάχναμε όλα στα γήπεδα, και χλωροτάπητες, και γραμμές, και δίκτυα, και μπάλες, και γκρινιάζαμε. Σήμερα δεν φτιάχνουμε τίποτα από όλα αυτά. Και δεν γκρινιάζουν. Γι' αυτό τη κάσατε τη χολή της κυρίας Αραμπατζή και είπε ξανά δεν ασχολούμαι με την πολιτική. Εδώ πρέπει να έκανε δύο μεγάλα. Κοιτάξτε κυρία Μωράκη, το μεγαλείο είναι να αναγνωρίζεις. Φυσικό αέριο κολυμπητήριο, μεγάλη υπόθεση. Σας το λέω ως διευθυντής, 150.000 το χρόνο καύσιμα δύναμη. Ναι, φυσικό ναι. Αέριο στο κολυμπητήριο. Άρα την οικονομία να που την έχετε. Αυτή η οικονομία γιατί δεν πάρουν πάλι τα λεφτά. Ένα άλλο πρόγραμμα, γι' αυτό είπα εκεί, έχει ένα γραφείο προγραμματισμού, το ναι. Οποίο προχωράει, αλλά ο επικεφαλής πρέπει να τα τρέξει. Εντάξαμε τα γήπεδα μπάσκετ. Τα εξωτερικά τα οποία έγιναν με έναν τάπετα αρκετά καλό, αλλά έγιναν κακοτεχνίες, κυρία Μωραϊτή. Ήδη σκάσανε. Πού? Έχω επισήμει στον Κλειστό επάνω, θα πάτε στον Κλειστό γυμναστήριο στην Κοιλάδα. Τα εξωτερικά γήπεδα ήδη σκάσανε μέσα και η υγρασία. Μα είναι δυνατόν, χρόνια, τώρα έτσι, το κάναμε το έργο. Έτσι. Δύο χρόνια. Ούτε και κάναμε επίσης με το Sports for All γι' αυτό τα γήπεδα τένις, τα οποία είναι γι' αυτά, πρέπει να τα πούμε, είναι για τον αθλητισμό. Σωστά έγιναν. Βέβαια, διαφωνώ εγώ με το υλικό το οποίο έγινε, θα μπορούσε να γίνει με καλύτερο υλικό, αλλά και αυτό που έγινε εξυπηρετεί τις ανάγκες του Σεραϊκού Τένις. Σκάσαν τα γήπεδα, του μπάσκετ. Ναι, ναι, ναι. Μου κάνει εντύπωση αυτό. Και δεν είναι και μέσα στην εγγύηση. Έχουμε, έχει ενημερωθεί και ο πρόεδρος, έχει ενημερωθεί και η τεχνική υπηρεσία του Δήμου για το συγκεκριμένο. Ποιος τα έκανε αυτά. Είχε περάσει εργολάβος. Με διαγωνισμό έγινε. Με διαγωνισμό. Μπορεί να ξαναμπεί ο εργολάβος. Πέρασε η προθεσμία. Που είχε εγγύηση. Ωραίο έργο έκανε ο εργολάβος. Δυστυχώς. Είναι ένα θέμα. Ακριβόμαστε. Κατά τα άλλα, σας είπα, θα το πούμε και αυτό, επειδή ως προπονητής γυρνάω όλη την Ελλάδα, είναι θετικό το ότι εκεί το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΠΚΑ προσπαθεί και έχει κολυμπητήριο ανοιχτό, το αυτονόητο λέμε, δεν είναι το αυτονόητο, το κλειστό γυμναστήριο, έχουν δηλαδή αθλητές. Δεν είναι αυτονόητο όμως τελικά σήμερα. Σήμερα είναι αυτονόητο. Και μετά περιμένουμε να κάνουμε αθλητισμό. Δεν υπάρχει καμία επιχορήγηση από πουθενά.
Το κράτος έχει εγκαταλείψει τους συλλόγους και λειτουργούν από μόνοι τους. Οι παράγοντες από το εισιτέρημά τους λειτουργούν τις ομάδες, να το ξέρετε αυτό. Πληρώνουν τα πάντα. Όταν λέω τα πάντα. Αυτό. Και η μόνη βοήθεια είναι αυτή την οποία δίνει η Δημοτική Αρχή, το να έχει αυτές τις εγκαταστάσεις για να λειτουργούν. Σε λειτουργία. Αξιοπρεπή λειτουργία. Λειτουργία. Μάλιστα. Θέλουμε πολλά, έτσι. Έχουν ελλείψεις. Πάρα πολλές. Δυστυχώς όμως, και εγώ το αντιλαμβάνομαι έτσι. Εκεί θέλει οργάνωση, γιατί το κολυμπητήριο βλέπετε παραμένει εκεί, γιατί κάποιοι σοφοί τότε θέλουν κλειστό κολυμπητήριο και παραμένει ως παραμένει, κάτω στο πάρκο Ομόνοια. Και να ξεχάσετε το πια. Ξεχάσετε. Γι' αυτό μιλάω για τον επικεφαλής. Εμείς, τον κύριο Φωτιάδη, ξέραμε πώς θα διαχειριστούμε και πώς θα προσεγγίσουμε όλα τα θέματα αυτά. Και δεν το λέω να λαϊκίσω, αλλά μας έχουν ζήσει και ως αντινομάρχοι πολιτισμού και αθλητισμού που ήμουν. Εάν έχετε κάτι συγκεκριμένο να πείτε για εκείνο το κολυμπητήριο και υπάρχει και τρόπος λύσης ώστε να γίνει κάτι, πείτε το. Καταθέστε το μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο να δούμε και αν θέσετε. Πείτε το εσείς. Μόνο το πιο Φωτιάδης. Πείτε το εσείς να καταγραφεί και ας μην το εισακούσει και ας έχει την ευθύνη. Γιατί θα τα χάσουμε και εκείνα τα τσιμέντα. Μα χάσαμε και 1,5 εκατομμύριο. Επιβλάχου ήρθε 1,5 εκατομμύριο. Τι γυαλού δεν το χάσαμε. Όχι, χάσαμε και το αθλητικό πάρκο Ομόνοιας 1,5 εκατομμύριο και χάθηκε. Για να βάλουμε στον εγκαταστάσιο του αθλητικού πάρκου Ομόνοιας. Και χάθηκε. Τις διαμάχες που είχαν τότε ο Σαμπάνης μαζί μου και όλα αυτά. Τα ξεχάσατε. Άλλο 1,5 εκατομμύριο. Άλλο 1,5 εκατομμύριο ήταν το εκείνο ο κύριος Ορφανός. Δυστυχώς. Και δεν το πήραμε. Δεν το πήραμε γιατί δεν κάνουμε τις μελέτες. Καλά είμαστε. Άλλα μας ενδιαφέρουν, η δημοσιότητα μας ενδιαφέρει. Ξέρετε κάτι, κύριε Μωρέιτ. Εδώ. Και να κλείσουμε μετά. Καταλαμβάνοντας από μια καρέκλα ο καθένας νομίζει ότι γίνεται ο Θεός. Αυτό είναι το μεγάλο λάθος. Αυτό είναι το μεγάλο λάθος. Ο Κοσμάκης θέλει απλά πράγματα, να είσαι ειλικρινής μαζί του. Έχει βαρεθεί τα ψέματα και να μιλήσουμε ειλικρινά. Ως ΕΡΕΙ το έχουμε αυτό το χούι της καρέκλας. Νομίζουμε ότι είμαστε το κέντρο του κόσμου. Εφαρμόστε το πρόγραμμά σας. Κύριε Αγγελίδη, αλλά ακούστε και το άλλο 50% το οποίο λειτουργεί για σε ωφέλεια του Σεραϊκού λαού. Ωραία. Ούτε να διοικήσουμε θέλουμε εμείς, ούτε τίποτα. Γιατί κάποιος είπε, ο κύριος Γκότσης είχε πει ότι θέλουμε να διοικήσουμε κιόλας. Εμείς το δίνουμε. Χοντρά ο κύριος Γκότσης. Ναι. Εμείς θα είμαστε εδώ, κύριε Μωραϊτή, θα κάνουμε την αντιπολίτευσή μας, θα ενώνουμε τον Σεραϊκό λαό και θα παρεμβαίνουμε και θα λέμε τις απόψεις μας ξεκάθαρα με οποιοδήποτε πολιτικό κόστος. Είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό το θέμα. Έτσι, θα συνεννούμε εκεί που θα συνεννούμε με την Δημοτική Αρχή, θα λέμε τις προτάσεις μας, κάποιοι ακούν, κάποιοι δεν ακούν. Αυτοί που ακούνε, αντιλαμβάνομαι, έχουν όφελος, αυτοί που δεν ακούνε, κρίνονται το Σεραϊκό λαό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Και εγώ ευχαριστώ. Σας εύχομαι καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα και σε εσάς, κυρίες και κύριοι, που μείνατε συντονισμένοι μέχρι και αυτή την ώρα. Ακολουθεί η εκπομπή Διαχειρός Ελένης με την Ελένη Γκολοβόδα και αμέσως μετά Επιλογές Ζωής με την Στέλλα Βέρου. Η εκπομπή του γάμου βεβαίως σταθερά όπως κάθε Τετάρτη με την Κατερίνα του Τουντζίδου και το κεντρικό μας δελτίο σε 9:20 με τον Γρηγόρη Θωματίκο. Καλό απόγευμα σε όλους. Ραντεβού αύριο στη 1 όπως κάθε μεσημέρι. Τον χειμώνα, για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο και το σπίτι σας ζεστό, Δάφκος Δημήτριος. Ολοκληρωμένες οικονομικές και αξιόπιστες λύσεις για θέρμανση. Δάφκος Δημήτριος. Σόμπες πέλετ Ιταλίας για εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση, χωρίς προβλήματα καμινάδας. Τζάκια, Λανόρτικα Ιταλίας. Αερόθερμα κασέτας ή λέβητες. Σόμπες ξύλου, ενεργειακές, απλές ή με φούρνο. Δάφκος Δημήτριος. Πιστοποιημένα προϊόντα υψηλής θερμιδικής απόδοσης, τα περίφημα πέλετ Αυστρίας, Schweizhofer και Πύριν σε απίστευτες τιμές. Μοναδικές προσφορές σε μπριγκέτες και καυσόξυλα για το τζάκι και τις σόμπες. Μεταφορά δωρεάν. Για να ζεσταθείτε χωρίς να καείτε. Δάφκος Δημήτριος, 4ο χιλιόμετρο Σερών Υγρίδας. Το υπεραστικό κτέλ νομού Σερών εδώ και 65 χρόνια εξυπηρετεί το σεραϊκό κοινό. Ξεχωρίζει για το σύγχρονο στόλο των λεωφορείων του που διαθέτουν όλες τις ανέσεις και εξασφαλίζει πάντα για εσάς ένα άνετο και ασφαλές ταξίδι. Δίπλα σας είναι πάντα το ευγενικό και πρόθυμο προσωπικό του. Διαθέτει επίσης ένα σωστά οργανωμένο ταξιδιωτικό γραφείο που διοργανώνει με ποιότητα και ασφάλεια εκδρομές σε πολλούς και ποικίλους προορισμούς εντός και εκτός της Ελλάδας. Το κτέλ νομού Σερών είναι κοντά στο Σεραίο Πολίτη με πολλές και μεγάλες προσφορές. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 2321 022 822 και 2321 063 029.
Κοκτέιλ Νομού Σερών. 65 χρόνια σας ταξιδεύει με ασφάλεια. Το 2014 η SKL Αφής Κλαπάνια ΒΕ ξεκίνησε την επιτυχημένη συνεργασία με τους αγρότες και στο νομό Σερών. Το 2015 η SKL Αφής Κλαπάνια ΒΕ εισέρχεται και στον τομέα της εμπορίας των Δημητριακών. Η SKL Αφής Κλαπάνια ΒΕ συγκεντρώνει σιτάρι, σκληρό και μαλακό, στις εγκαταστάσεις της, στο Γάζωρο Σερών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2324-042-430. SKL Αφής Κλαπάνια ΒΕ, συνεχώς δίπλα στον αγρότη. Επίκαιρη ημερίδα που αφορά το μέλλον μας. Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Σερών διοργανώνει τη Δευτέρα, 7 Μαρτίου, στις 7 το απόγευμα, στο Ελπίδα Resort. Ημερίδα με θέμα το υποψήφιση ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Με ομιλητές τον υποδιοικητή του ΟΑΕ Δημήτρη Χριστοφορίδη και τον Κωνσταντίνο Ζυγκερίδη, προϊστάμενο ΟΑΕ Θεσσαλονίκης. Την ημερίδα στηρίζουμε την παρουσία τους τα Σωματεία Συνταξιούχων Νομοσερών, ο Σύλλογος Φοροτεχνικών Νομοσερών, ο Σύλλογος Φαρμακοποιών Νομοσερών και όλοι οι σύλλογοι και σωματεία που καλύπτονται από την Ομοσπονδία μας. Δευτέρα, 7 Μαρτίου, στις 7 το βράδυ, όλοι στο Ελπίδα Ριζόρτ. Όλοι έχουμε δικαίωμα στην ποιοτική ζωή, παραμένοντας υγιείς και δραστήριοι. Η Διομέτ, η τοπική και πιστοποιημένη εταιρεία, παρέχει υπηρεσίες και είδη για τον αθλητή, τον ασθενή, τον ηλικιωμένο, τους επαγγελματίες υγείας. Με πολυετή εμπειρία στον κλάδο της οξυγονοθεραπείας, συμπυκνωτές οξυγόνου και αναπνευστικές συσκευές, θα βρείτε λύση στο πρόβλημά σας με υπεύθυνο και γρήγορο σέρβις στο χώρο μας. Στη Βιομέντ θα βρείτε αναπηρικά αμαξίδια, ηλεκτροκίνητα σκούτερ, νοσοκομιακά κρεβάτια, στρώματα κατά των κατακλείσεων, γερανούς ανύψωσης, είδη εγκυμοσύνης και θυλασμού. Αναλαμβάνουμε τον πλήρη εξοπλισμό ιατρείων με συνέπεια και ανταγωνιστικές τιμές. Βιομέντ, ο σύμμαχός σας στην υγεία. Οπτικά Χριστοδούλου στη Νέα Ζύχνη, δίπλα στο ταχυδρομείο. Για κάθε μέρα, όλη μέρα, με συνταγές οράσεως και ηλίου και φάκους επαφής μέσω ΕΟΠΗ. Σε μοντέρνα και κλασικά σχέδια για όλες τις ηλικίες. Και επιπλέον, εκπτώσεις και προσφορές σε σκελετούς οράσεως και γυαλιά ηλίου. Οπτικά Χριστοδούλου στη Νέα Ζύχνη, δίπλα στο ταχυδρομείο. Με μια ξεχωριστή υπηρεσία για σας. Παράδοση των γυαλιών στο σπίτι για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας στην περιφέρεια της Νέας Ζύχνης. Οπτικά Χριστοδούλου. Δούλου, τη διαφορά, τη βλέπεις με τα μάτια σου. Στη Νέα Ζύχνη, τηλέφωνο 23240-22699 και στις Σέρες, Μεραρχίας 18 και Πλατεία Εμπορίου 7. Και τώρα τι κάνουμε? Ο ένας θέλει κρέπα, ο άλλος χάμπουργκερ, οι άλλοι βάφλες, πίτσα, καφέ και πάει λέγοντας. Έτσι θέλουμε 3-4 delivery. Να βρούμε τη χρυσή τομή να παραγγείλουμε. Πεινάω! Όταν θέλετε ποικιλία, ποιότητα και άμεση εξυπηρέτηση, μην ψάχνετε την χρυσή τομή. Πάρτε στο χρυσό delivery. Χρυσό delivery. Με τη μεγαλύτερη κατηγορία προϊόντων και μεγάλη ποικιλία αναπροϊόν, ικανοποιούμε κάθε γευστική σας απαίτηση. Και τώρα, στο κατάστημά μας, το πρώτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, θα βρείτε σπιτικά μαγειρεμένα φαγητά. Χρυσό delivery. Απολαύστε τα πιο λαχταριστά μενού στην πόρτα σας με ένα τηλέφωνό σας στο 2321-051-451 και για μαγειρευτά στο 2321-023-888. Βρε Βαγγέλη, όλη μέρα πρέφα και ξερή. Στο χωράφι τι γίνεται με την παραγωγή? Α, για το χωράφι έγνοια καμιά. Ο Κιουρτσίδης ανέλαβε για τα καλά. Νέα εποχή με νέες μεγάλες προσφορές ξεκίνησε για τους αγρότες στην φυτοτεχνική Προβατά. Τιμές που θα σας καταπλήξουν, μειώνοντας ακόμα περισσότερο το κόστος παραγωγής. Όλοι οι τύποι λιπασμάτων σε κοκκόδες μορφή εμπλουτισμένα με ψευδάργυρο, μαγνήσιο και όλα τα εδαφοβελτιωτικά συστατικά. Και τώρα, ακόμα μεγαλύτερες προσφορές από την μεγαλύτερη εταιρεία λιπασμάτων, την φυτοτεχνική Προβατά. Τα κοκκόδη οργανοχημικά λιπάσματα, ειδικά για σιτηρά. Απορροφήσαμε το ΦΠΑ και σας προσφέρουμε τα καλύτερα οργανοχημικά λιπάσματα σε απίστευτα χαμηλές τιμές. Λιπάσματα 20-10-0, 15 ευρώ, 16-20-0, 16 ευρώ, 20-10-10, 17 ευρώ, 11-15-15, 17 ευρώ.
15, 15, 15, 18 ευρώ. Και τώρα ειδική προσφορά για αμπελουργούς και δενδροκαλλιεργητές. Λείπασμα 15, 15, 15 για αμπέλια, ελιές, αμυγδαλιές, οποροφόρα μόνο με 18 ευρώ. Φυτοτεχνική Προβατά Κιουρτσίδης Παναγιώτης. Τηλέφωνο για παραγγελίες 2321-088-789. Φυτοτεχνική Προβατά. Νικήσαμε την κρίση. Μπορούμε και είμαστε οι καλύτεροι. Ξεχωρίζουμε στην ελληνική αγορά. Είναι ασύλληπτο το πόσες ανάγκες επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού μπορούμε να καλύψουμε. Είναι απίθανο το πόσες χιλιάδες διαφορετικά είδη σας παρουσιάζουμε σε ένα και μόνο χώρο. Είμαστε εισαγωγείς και σας παρέχουμε τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Παπαϊωάννου ΑΕ. Στην τεράστια γκάμα των προϊόντων μας προσθέσαμε ένα ολοκένουργιο τμήμα επίπλων με design και τιμές που θα σας ενθουσιάσουν. Παπαϊωάννου ΑΕ. Η πιο μεγάλη επιχείρηση σε οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό. Με 3 καταστήματα. Μέλος του ομίλου Home Plus Stores. Της μεγαλύτερης αλυσίδας οικιακού εξοπλισμού. Παπαϊωάννου ΑΕ. Τα πάντα για το σπίτι και τον επαγγελματικό σας χώρο. Είσαι άνεργος 29 έως 64 ετών. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας με επιδότηση έως 5.500 ευρώ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 130 ώρες κατάρτιση, εγγυημένη απασχόληση 6 μηνών με πλήρη μισθό και ασφάλιση. Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης, Learn It, κάνει πάλι τη διαφορά. Όλοι οι ωφελούμενοι θα παραλάβουν τάμπλετ με το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος από το πρώτο μάθημα. Επιπλέον, σας παρέχουμε εντελώς δωρεάν πιστοποίηση πληροφορικής και αγγλικών αναγνωρισμένη από τον ΑΣΕΒ. Ενημερωθείτε σε ένα από τα κέντρα μας στις Σέρες Γεωργίου Παπανδρέου 23. Τηλέφωνο 2321-0-23-922. Στην Ηράκλεια και στο Σιδηρόκαστρο και ηλεκτρονικά στο www.avramidis.edu.gr. Learn it. Ό,τι πετάς στη φύση το ξαναβρίσκεις στο σώμα σου, στο σώμα των παιδιών σου, των δικών σου ανθρώπων, σε χρόνιες και ανίατες ασθένειες. Προστάτευσε τη ζωή.